Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Γιάννης Χιλιτίδης, Κωστής Ραπτόπουλος εδώ παρέα. Έχω και τα μάτς, φίλε, εδώ. Ό,τι θέλετε, ό,τι μάτς θέλετε εδώ με το... και κωδικούς έχω, ό,τι γουστάρετε. Ό,τι θέλετε εδώ κοντά, θα κάνουμε σήμερα μια εκπομπή. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, έτσι μέσα στην εβδομάδα που είναι εμβόλυμη, δικαιωνόμαστε για τον προπονητή της που έσκησε την Bayern, 29 χρονών, 28-29 χρονών. Είχαμε πει ότι θα είναι ο προπονητής της επόμενης 25ετίας. Τον τσέκαρα εγώ, τον είδα. Πήγαινα τον γιατρό τον Ηρακλειδέα, είδαμε μάτς μαζί, παρέα, σημειώναμε. Καταλήξαμε, αυτός είναι ο επόμενος. Αυτός είναι ο επόμενος. Πριν πάμε όμως στα ποδοσφαιρικά, να πω ότι δεν θα ήθελα να είμαι παοκάρχης, Σιριζέος και παοξής. Θα είμαι παοξής, πρώτον, παοκάρχης και Σιριζέος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα βγω και θα πω ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν το Σαββίδι γλύφοντάς τον, σαλιάριδες δηλαδή. Τι σημαίνει σαλιάρης? Σαλιάρης θα πει αυτός που σαλιαρίζει με το Σαββίδι, τον κάνει λαϊκισμό κτλ. Μπας και πάρει κάνα, ξέρω εγώ, μπράβο, κάνα μεροκάματο, δεν ξέρω τι έχουν στόχο. Η πραγματική όμως παοξίδες και γενικά οι πραγματικοί πατριώτες, γιατί υπάρχει και μια νέα τάξη πραγμάτων, γιατί εγώ με λέει πατριώτης. Τι έκανε σε πατριώτη, βάζει αυτό με τον εαυτό του, αυτό εγώ είμαι πατριώτη. Δηλαδή σε βάζει εσένα ότι δεν είσαι πατριώτη. Εγώ, α πούμε, λέω δεν έχω πατρίδα, γιατί ήρθα σε αυτή τη γη. Και κάθισα σε αυτή τη γη και με γεννήσανε εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα. Και μπορεί εγώ που λέω ότι πιστεύω ας πούμε, στις πολυεθνικές και στον πολυπολιτισμό, τελικά να έχω κάνει περισσότερα πράγματα για την πατρίδα, υποτίθεται, την εταιρεία πατρίδα, από ότι αυτό που λέει ότι είναι πατριώτη. Και καταλήγω ότι ως Κωστής Ραπτόπουλος πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος από εμάς θα πρέπει να κρίνεται όχι με αυτά που λέει, αλλά με αυτά που κάνει. Επί του πρακτέου που λέει και ο Καμόρας. Επί του πρακτέου. Επί του πρακτέου λοιπόν θα πρέπει τώρα όλοι όσοι γλύφουν το Σαββίδι για να ωφεληθούν ή για να πάνε κάτω από την ομπρέλα του κτλ. Γιατί πολλοί το κάνουν με τους μεγάλους παράγοντες. Ο άλλος πήγε με το Μαρινάκι. Ο άλλος θέλει να πάει με το Σαββίδι. Αν θες να πας όμως με το Μαρινάκι, το Σαββίδι, το Σπανό που ξέρω εγώ τον Αλαφούζο να δουλεύεις ξέρω στα κανάλια του Αλαφούζου κτλ, θα πρέπει να είσαι και καλό σκύλι. Δεν μπορείς να λες το στηρίζω τον άλλον και να μην το στηρίζεις. Δηλαδή περιμένω αύριο από τους Σιριζέους παοκάρχες ιδιαίτερα να βγουν στα κανάλια που δουλεύουν και να σκίσουν το ΣΥΡΙΖΑ και το Τζίπρα για τα 38 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο που έχει βάλει στη ΣΕΚΑΠ η πολιτεία για κάτι το οποίο δεν φταίει πραγματικά ο Σαββίδης. Ας ακούσει λοιπόν και ο γιος του Σαββίδη, ο οποίος ακούει Ραπτόπουλο και το έχει πει ο Σαββίδης στη συνέντευξη και το πνίξαν όλοι, γιατί αν λέγανε για κανέναν άλλον θα το λέγαν σίγουρα, το πνίξαν και εχθροί και φίλοι. Το προηγούμενο Σάββατο σε μια συνέντευξη, όταν ο Σαββίδης είπε ότι επώνυμα ο γιος μου έχει πει για το Ραπτόπουλο κτλ, έχω μάθει ότι ακούει Ραπτόπουλο ο Γιώργος, ο Σαββίδης, και γουστάρει και αυτό στα 28 του τα γλυψίματα. Δεν θα του κάνω τη χάρη. Κανενός δεν θα κάνουμε τη χάρη. Θα πούμε όμως εδώ ότι στο κομμάτι, και το είχα πει και πριν χρόνια, όταν βγήκε ο Σαββίδης στη Βουλή και τους έσχισε τα βάρδουλα. Και καλά εξηγήθηκε ο Σαββίδης. Ο άμπαλος Σαββίδης. Γιατί είναι άμπαλος ο Σαββίδης. Όταν πήγε λοιπόν στη Βουλή και τον άκουγα, θυμάμαι ήταν άνοιξη. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς ημερομηνία, θυμάμαι ήταν άνοιξη. Και ήμουν έτοιμος να πάω για γυμναστική εδώ στο All Star, στο Κιανό Σταυρό, για το jogging bar και σάουνες και τις ιστορίες. Και λέω ας τον ακούσω από τη Βουλή μέσα. Άκουσα τα πρώτα 5 λεπτά. Υπήρχε μια κοινή συνέντευξη τύπου. Όχι, δεν πήγε συνέντευξη τύπου. Τα ραδιόβαλα της Θεσσαλονίκης βγάλαμε το Σαββίδι από τη Βουλή. Δεν ξέρω αν ήταν απευθείας, αν ήταν μαγνητοσκοπημένο. Πάντως είχε αρχίσει να καλοκαιριάζει όπως τώρα ένα πράγμα. Και βγήκε ο Σαββίδης. Ούτε θυμάμαι αν ήταν ο Τσίπρας ή ο άλλος ο κρύος της Νέας Δημοκρατίας. Ο κρύος πρέπει να ήταν. Δεν θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής. Να μην κάνω τον
τον κόκκινο ότι τα ξέρω όλα και ότι τα θυμάμαι όλα. Δεν θυμάμαι. Και το χάρηκε η ψυχή μου το Σαββίδι. Μας είπε κατάμουτρα πόσο ηλίθιοι είμαστε ως Έλληνες. Πόσο ηλίθιοι είμαστε στο τομέα, στις επιχειρήσεις. Πόσο ανόητοι, πόσο βλάκες είμαστε. Και αυτό δεν χρειάζεται βέβαια να το πει ο Σαββίδης. Καλά έκανε και το είπε στη Βουλή. Εγώ το γούσταρα και το επικρότησα. Με οποιοδήποτε κόμμα. Εντάξει, με οποιοδήποτε πρωθυπουργό. Με οποιοδήποτε βουλευτή. Με οποιοδήποτε θεσμικό παράγοντα επάνω. Βλάκες. Βλάκες. Και διαβάζω κατευθείαν έτσι όπως το έχουμε γράψει στο metrosport.gr. Γιατί δεν νομίζω να το γράψαν. Αν το γράψαν δεν ξέρω. Πάντως περιμένω από τους γλύφτες του Σαββίδη. Από αυτούς που έρχονται κάτι κουρσούμοι από ποδοσφαιριστές και τους περνάνε ότι είναι υπεκταράδες. Από αυτούς οι οποίοι παρακαλάνε ας πούμε και γλύφουν το Σαββίδη κατηγορώντας ανθρώπους και τα λοιπά. Από αυτούς όλους γενικότερα. Είμαι λίγο εκπληκτός. Άκου. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις παρατηρήσεις. Εμείς υπόντι σε τέτοιες περιπτώσεις λέμε. Δεν θα πω πολλά λόγια, αλλά τα λίγα δεν είναι αρκετά. Να μάθετε την ποντιακή διαλεκτό. Το πρώτον, δεν μιλάμε για την πραγματικότητα της ζωής, είναι κατανοητά τα όσα λέτε. Και αν αναφερόμαστε στην πραγματικότητα, πρέπει να κατανοούμε ότι στην κοινωνία υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί. Και αν είσαστε κατά των επενδύσεων, να στραφείτε στον Κάρλ Μάρξ και όχι σε εμάς. Σε ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, μπορώ να σας κάνω διαλέξεις ορών για τα εργασιακά δικαιώματα, επειδή προέρχομαι από τη Σοβιετική Ένωση και σας συνιστώ να επισκεφτείτε τις επιχειρήσεις μας και να διαπιστώσετε πόσο προστατευμένοι είναι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις μας. Πραγματικά, δεν υπάρχει ασυδοσία την οποία παρουσιάζεται εδώ σαν προστασία των δικαιωμάτων. Αναφερόμαστε στο επενδυτικό κλίμα πριν απ' όλα. Τότε ας μην με καλούσατε. Με καλέσατε. Βεβαίως. Πίεση χρόνου λόγω του ότι οι βουλευτές πρέπει να κατέβουν στην Ολομέλεια για το θέμα. Ναι, ναι κύριε Πρόεδρε. Με καλέσατε να μιλήσω για το επενδυτικό κλίμα και ως επενδυτής μίλησα για τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα και που κατά την άποψή μου πρέπει να επιληθούν αμέσως. Οι άνθρωποι πρέπει να εργαστούν. Η Ελλάδα χρειάζεται θέσεις εργασίας. Πρέπει να σταματήσει η μετανάστευση. Πάνω από το 69% των νέων είναι άνεργοι. Τι λέτε τώρα? Πρέπει να παρακαλάτε τους επενδυτές να έρθουν κάθε μέρα και να δημιουργήσουν καινούργιες θέσεις εργασίας. Αυτός είναι ο βασικός στόχος, να δουλεύει ο άνθρωπος και να είναι κοινωνικά προστατευμένος. Και για τα εργασιακά δικαιώματα μάθαμε στην Τούμπα, όταν βγήκαν οι φίλαθλοι στο στάδιο και είπαν είναι το δικαίωμά μας. Και τελικά, πιστέψτε με, τα βασικά αγαπημένα χρώματα της Ελλάδας θα είναι το μαύρο και το άσπρο. Λέει λοιπόν οι λήθοι Έλληνες, αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε, αντί να κλαίτε στα καφενεία βρίζοντας τον Τσίπρα ή αύριο τον άλλο τον Βρικόλακα, να πούμε τον, πώς το λένε, τον Μητσοτάκη, θα πρέπει να βρείτε τρόπο. Και δε, όχι μόνο για εμάς τους πολίτες και για τους πολιτικούς, όλοι μας, να παράγουμε. Είναι πολύ ευλογημένο πράγμα να μπορεί να παράγεις, να παράγεις, να δουλεύεις, να προωθείς, να κάνεις λάθη μέσα από τη δουλειά.
Τρομερό πράγμα. Σήμερα όσοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, γιατί έχει και μια έτσι αυτή, πώς το λένε, ο ψυχολόγος τώρα, τι κάνεις ψυχολογία αυτό και τα λοιπά, κάνω συνεδρία και τα λοιπά, σαν χλαμάρες. Ανοησίες. Άμα είναι γεμάτο το πορτοφόλι, δεν χρειάζεται κανένα ψυχολόγο. Αν είσαι και καλά στην υγεία σου. Δεν χρειάζεται. Και μια υποτυπώδη καλή συμπεριφορά γενικότερα από το κοινωνικό σου περιβάλλον. Δεν χρειάζεται. Ψυχολόγοι. Σαν χλαμάρες. Ψυχολόγοι και παπαρολόγοι. Η ιστορία είναι η εξής. Ο Σαββίδης μας είπε το 16 τον Απρίλιο ήτανε, 12 Απριλίου είπε Γιάννη ήτανε. Πέρσι τέτοιο καιρό, ότι είμαστε ηλίθιοι, ανόητοι και βλάκες, είπε για τη μετανάστευση κτλ. Περιμένω ρε Μπαοκάρχες, εσείς που δεν σας μοιάζουν οι δουλειές του Σαββίδη ή γύρω-γύρω, γιατί είστε ας πούμε με ένα άλλο κόμμα ή επειδή ξέρω εγώ δεν έχει μεροκάματο από εκεί. Να σας πω ότι γράφει σήμερα εδώ πέρα το ρεπορτάζ. Ενός ελληνικού παραλογισμού, η υπόθεση που εκδικάστηκε πριν από λίγο στο διοικητικό πρωτοδικείο Κομωτινής και αφορά την επιβολή προστίμου πρόσθετων φόρων και τελών ύψους 38 εκατομμύριων ευρώ στην καπροβιομηχανία ΣΕΚΑΠ για τελωνιακές παραβάσεις εξαγωγές του 2008. Πρόσεξε, του 2008. Γιατί λέει παραλογισμός? Διότι το υπέρογκο και πρωτίστως άδικο αυτό πρόστιμο καλείται να το πληρώσει η νέα ιδιοκτησία της εταιρείας, που βρίσκεται στον έλεγχο του Σαββίδη, του Ιβάν, από το 2013. Για μια υπόθεση που χρονολογείται 5 χρόνια πριν την εποχή Σαββίδη. Γιατί ο Σαββίδης, όπως είπαμε, μπορεί να είναι άμπαλος, να μην ξέρει μπάλο ούτε αυτός ούτε ο γιος του, να τους φορτώνουν όλοι αυτοί οι τεχνικοί διευθυντές παλτά και σαπάκια, κατά 80%, αλλά είναι κύριος, πληρώνει και δεν αφήνει εκκρεμότητα σε καμία των περιπτώσεων, διότι είναι νοικοκύρης. Στην μπάλα άστον. Άστον, στην μπάλα τον έχω περιλάβει μια χαρά. Στην κοινωνική του όμως και επιχειρηματική του δραστηριότητα, εγώ το Σαββίδη το σέβομαι πολύ. Το σέβομαι όπως σέβομαι και τον άλλον τον. Όπως σέβομαι και τα αφεντικά μου που είναι καλά, γενικότερα τα αφεντικά, και υπάρχουν καλά αφεντικά γενικότερα. Όπως σέβομαι τον Διαμαντή το Μασούτη, το οποίο βγήκε λέει στην Ελλάδα, το καλύτερη εταιρεία. Ακούς Γιάννη, η καλύτερη εταιρεία στο εργασιακό περιβάλλον. Εγώ το γνώρισα το Διαμαντή Μασούτη όταν ήμουν πολιτής. Ένας άνθρωπος εργασιομανής, τίμιος, παραγωγικότατος. Δεν ξέρω τα παιδιά του αύριο μεθαύριο τι θα κάνουν. Χαμπάρι δεν έχω. Αν είναι καλά και τα λοιπά θα φανεί. Ο οποίος τον είδα από την πρώτη στιγμή και λέω αυτός είναι μεγάλος επιχειρηματίας. Και όταν πήγαινα στο Μασούτη προώθηση προϊόντων και τα λοιπά ήμουν προσεκτικός περισσότερο. Για να είμαι ειλικρινής. Λέει λοιπόν, γιατί παραλογισμός? Το υπέρογκο και πρωτίστως άδικο αυτό πρόστιμο καλείται, το ξαναλέω, να το πληρώσει η νέα ιδιοκτησία της εταιρείας που βρίσκεται στον έλεγχο του Ιβάν Σαββίδη από το 2013 για μια υπόθεση που χρονολογείται 5 χρόνια πριν την εποχή Σαββίδη, όταν δηλαδή ήταν μέτοχος της ΕΚΑΠ, η Αγροτική Τράπεζα και η ΣΕΚΕ. Η ΣΕΚΕ πια στο διάλογο, δεν την ξέρω. Για την οποία φυσικά δεν είχε ενημερωθεί ο ομογενής επιχειρηματίας τη στιγμή που εξαγόρασε την καπροβιομηχανία της Ξάνθης. Και συνεχίζει. Το κράτος επέβαλε δηλαδή στην διορισμένη από το ίδιο διοίκηση πρόστιμο για τελωνιακές παραβάσεις και καλεί τώρα τη διοίκηση Σαββίδη να το πληρώσει. Όσοι γνωρίζουν το παρασκήνιο της εξαγοράς της ΕΚΑΠ από τον Ιβάν Σαββίδη ξέρουν καλά ότι η εμπλοκή του έγινε κατόπιν παρενέσεων, θα έλεγε κανείς και πιέσεων του τότε πρωθυπουργού, προκειμένου η ακριτική καπνοβιομηχανία να μην καταλήξει στα χέρια της τουρκικής ΣΕΜΠΑ. Λένε εδώ ότι οι ηλίθιοι οι Έλληνες παρακάλεσαν τον Σαββίδη. Άκου να δεις τώρα. Τι μπουνιές θέλει αυτό που λέγεται Ελλάδα, κράτος. Για το οποίο εγώ είμαι αντίθετος και το συγκρίνω με το έθνος. Κακός λέει ο Χιλιτίδης, τέλος πάντων, και μαλώνουμε γι' αυτό. Και δεν βγάζω ούτε σημαίες, ούτε πατρίδες, ούτε τίποτα. Σαν χλαμάρες. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι το μπουρδέλο εδώ πέρα. Όσοι γνωρίζουν λοιπόν το παρασκήνιο της εξαγοράς της ΕΚΑΠ και από τον Ιβάν Σαββίδη ξέρουν καλά ότι η εμπλοκή του έγινε κατόπιν παρενέσεων. Θα έλεγε κανείς και πιέσεων. Θα έλεγε κανείς του τότε πρωθυπουργού. Άλλος ήταν Γιάννη τότε ο πρωθυπουργός. Ο ίδιος ήταν. Προκειμένου η εγκριτική καπνοβιομηχανία να μην πάει στους Τουρκαλάδες. Ήταν δηλαδή και ένα κατά κάποιο τρόπο ηθικό θέμα. Ο Σαββίδης λοιπόν, όχι μόνο εξαγόρασε τη ΣΕΚΑΠ, αλλά επένδυσε στα 3 χρόνια που ακολούθησαν μαζί με τις αυξήσεις με τον κου κεφαλαίου περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός επένδυσε το 2013 μέχρι το 2010, πόσο στο διάλογο έχουμε τώρα, άλλα 35 εκατομμύρια ευρώ. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της καπροβιομηχανίας,
που ελέγχει στη Ρωσία, τις, τέλος που τα back door scout, πώς το λένε, και με όπλο την εξωστρέφεια, ο Όμιλος Σαββίδη κατάφερε να οδηγήσει στην ανάκαμψη της καπροβιομηχανίας που είναι στη Θράκη. Είναι ενδεικτικό, λέει το ρεπορτάζ, ότι η ΣΕΚΑΠ επέστρεψε σε καθαρά κερδοφορία μετά από 5 ολόκληρα χρόνια, ενώ έφτασε να έχει λειτουργικά κέρδη άνω των 4 εκατομμύρων ευρώ. Είχε δηλαδή κερδοφορία και έφτασε να έχει λειτουργικά κέρδη πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Κι όμως, λέει, αυτή η σταθερή ανωδική πορεία κινδυνεύει να την αχθεί στον αέρα, γιατί το πρόστιμο των 38 εκατομμυρίων, τα 20 λέει είναι προς αυξήσεις, δεν έχουν καμιά σχέση με τη νέα κατάσταση πραγμάτων στην εταιρεία. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στην εταιρεία υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την έκβαση της υπόθεσης, αφού πλέον τα φυσικά πρόσωπα που διοικούσαν το 2008 την εταιρεία έχουν κριθεί οριστικά και αμετάκλητα αθώα από το ποινικό δικαστήριο. Άκου να δεις τώρα. Στο δικαστήριο τα φυσικά πρόσωπα είναι αθώα. Και παίρνει τώρα ο Σαββίδης την υπόθεση στο άλλο δικαστήριο και λέει: τι θες, Τσίπρα, 38 εκατομμύρια, πάρ' τα τέτοια μου, θα σου δώσω και του Πέλκα μαζί. Ναι, διότι εδώ οι νομικοί μας, λέει, λένε ότι αυτοί οι οποίοι τα φυσικά πρόσωπα το 2008 αθώθηκαν. Πώς αθώθηκαν λοιπόν από το ελληνικό δικαστήριο το 2008 τα φυσικά πρόσωπα? Η εταιρεία τρώει πρόστιμο για το 2008, το οποίο ο Σαββίδης δεν ήταν τότε, και τα φυσικά πρόσωπα που διοικούσαν τότε αθώθηκαν παψηφί. Ακού να δεις, ρε Ελλάδα. Έχουν κριθεί οριστικά και αμετάκλητα αθώα από το ποινικό δικαστήριο. Όμως το διοικητικό και οικονομικό σκέλο της συνεχίζει να ταλανίζει την καπροβιομηχανία της Ξάνθης. Διότι, όπως είναι εύκολο να καταλάβει κανείς, ενδεχόμενη επιβολή αυτού του προστίμου ή ακόμα και μέρος αυτού θα απειλήσει ευθέως την υπόσταση της ΕΚΑΠ, άρα και την εργασία 200 εργαζομένων σε μια άκρως ευαίσθητη περιοχή, που όπως είναι η Θράκη. Κύκλοι μάλιστα της καπροβιομηχανίας σημειώνουν ότι η εταιρεία θα κάνει χρήση κάθε νόμιμου δικαιώματος απέναντι στην ΕΚΑΠ. Προφανώς, λέει, κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, προφανώς και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι απολύτως σεβαστές για πολλούς. Αλλά όταν ένας επιχειρηματίας καλείται να σώσει μια χρεοκοπημένη εταιρεία και τελικά τη σώζει, το παρακαλάνε να μπει, γιατί θα την πέρανε οι τουρκαλάδες, έχοντας και ως γνώμονα και την εθνική διάσταση του θέματος, αυτό που είπα προηγουμένως, δεν δικαιούταν μη τι άλλο να ξέρει την ακριβή οικονομική θέση της συγκεκριμένης επιχείρησης. Είναι λογικό ένας επιχειρηματίας να τολμάει να βγάζει χρήματα, να βάζει, λέει, τα χρήματά του σε μια χώρα που σχεδόν όλοι οι επενδυτές το αποφεύγουν. Όλοι φύγανε, όλοι οι πατριώτες πήγαν στη Βουλγαρία. Όλοι οι χρυσαυγίτες έχουν, και οι πατριώτες, οι ακροδεξίοι, ας πούμε, τα ακροδεξιά στοιχεία, βγάζουν σημαίες στην Βασιλίση Όλγας ή στην Μαρτίου ή στην Ανατολική Στράκη, ξέρω εγώ, αλλά πάνε και κάνουν στα Βαλκάνια και στα Σκόπια επιχειρήσεις. Καλά κάνουν, βέβαια, αλλά το παίζουν ευπατρίδες. Όπως ισχύει ότι συμφωνήθηκε και ξαφνικά βρίσκεται ρητορικά ερωτήματα στα οποία είναι περιττές οι απαντήσεις. Δυστυχώς όμως στη χώρα μας τα αυτονόητα παραμένουν ακόμα ζητούμενα. Εδώ τώρα, επειδή αγαπάτε το Σαββίδη και τα λοιπά, εδώ τώρα θα πω κάτι, Ραχιλητίδη, και θέλω την άποψή σου, γιατί είσαι μεγαλύτερος και είσαι και οριμότερος και τα λοιπά. Θα πω κάτι το οποίο θα τους ταρακουρίσω τους παοξίδες τώρα, τους κάνω μια μαγιά. Αν είσαι κάποιον, την είχε ο Μαρινάκης και ερχόταν ο Τσίπρας και το κράτος και έβαζε σε μια εταιρεία του Μαρινάκη 38 εκατομμύρια πρόστιμο χωρίς να φταίει ο Μαρινάκης. Διότι εδώ η περιραίουσα ατμόσφαιρα λέει ότι ο Μαρινάκης δεν ήταν και ο φρονιμότερος, τέλος πάντων, αλλά αυτό δεν το εξέτασε ο παδός του Ολυμπιακού και ο φίλαθλος του Ολυμπιακού. Αν αύριο, ας πούμε, γινόταν κάτι ανάλογο με τον Μαρινάκη, που πήρε βέβαια τα πρωταθλήματα όπως τα πήρε, πήρε τα κύπελα όπως τα πήρε, γιατί εμείς είμαστε και αδικημένοι. Ξέρετε τι θα γινόταν κάτω στην Αθήνα? Συμφωνείς, Χιλιτίδη? Θα γινόταν της Ρουσλάνας. Θα έβγαινε ο Αντώνης ο Γλύκας, ο Νίκος ο Αλέφαντος, οι παλέμαχοι του Ολυμπιακού, θα έβγαινε ο Εραστέχνης Ολυμπιακός. Θα έβγαιναν οι παραπαλέμαχοι του Ολυμπιακού, η Θύρα E7, ο Τσουκαλάς, ο Μουκαλάς, ο Παραπουκαλάς. Θα έβγαιναν όλοι οι οποίοι κάνουν εκπομπές του Ολυμπιακού και αυτοί τις οπαδικές εκπομπές του Ολυμπιακού. Οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Ο δήμαρχος του Πειραιά. Και θα γινότανε της Μουρλής. Αύριο σας πληροφορώ ότι στη Θεσσαλονίκη δεν θα κουνηθεί φύλλο. Τι πιτσίμι γλύψιμο είναι αυτό που κάνετε στο Σαββίδη? Τι πιτσίμι αγάπη είναι αυτή που έχετε στο Σαββίδη?
Τι πιτσίμι έρωτας είναι αυτός. Και κάτω τα χέρια του Σαββίδη. Τι, να πάρει τις ενώσεις, να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Δηλαδή να γίνει ο ΠΑΟΚ βρωμιάρης όπως ο Σαββίδης, πώς το λένε, ο Μαρινάκης που έπαιρνε τις ενώσεις. Τον προτρέπεται λοιπόν. Τον προτρέπεται τον Σαββίδη να παραβεί τους κανόνες και την ηθική του. Και παίρνει τις ενώσεις. Και παίρνει το ένα, και παίρνει το άλλο, και παίρνει παίκτες. Και του φέρουν τραυματία. Αυτοί εδώ που είναι ας πούμε οι παοκάρχες και αυτοί που είναι τεχνικοί διευθυντές. Μεγάλο βαγοπότη. Τεχνικοί διευθυντές. Φέραν τον άλλο με την κλίδα να πούμε, και σε σκόνταψε και έσπασε την κλίδα. Παιχταράς, δεν λέω εγώ. Του φέραν τον Ενρίκε μπερδεμένο. Του φέραν όλα τα παλτά κατά 80%. Εντάξει. Του φέραν τα παλτά κατά 80%. Ο άνθρωπος από μπάλα δεν ξέρει. Κακό αυτό. Ο άνθρωπος, ο γιος του, και αυτός 28 χρονών, νεαρό παιδί, σκαμπάζει από μπάλα, χαμπάρι δεν έχει. Εδώ θέλω να σας δω την αγάπη σας στο Σαββίδι αύριο. Θέλω πρωτοσέλιδα για τη ΣΕΚΑΠ. Θέλω πρωτοσέλιδα για τα λιμάνια. Γιατί αν πάρει τη ΣΕΚΑΠ καλά, πάει τα λιμάνια καλά και τα λοιπά, σας φέρει παιχταράδες. Είδε άλλος, θα παίζετε με το Κλάους. Θα παίζετε με το Κουλούρι, θα παίζετε με τους Έλληνες που αν κάνουμε ένα ρεπορτάζ εδώ τώρα και μια κουβέντα, θα δούμε κύριοι ότι οι Έλληνες παίκτες του ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσεις κάνα δυο, που ένας είναι ο Σεντερφόρ, ο οποίος το παιδί ας πούμε όντως είναι μια κλάση ανώτερος, οι υπόλοιποι να ούμε δεν έχουν να ζηλέψουν οι Έλληνες τίποτα από αυτούς. Εδώ θα κάνουμε κριτική στον κύριο Σαββίδη στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Εδώ θα κάνουμε κριτική στον κύριο Σαββίδη στο διοικητικό κομμάτι και στο επιχειρηματικό κομμάτι που έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Και να αφήσετε τους λαϊκισμούς του στυλ υποκόκκινο στο μεσημέρι ότι ο ΠΑΟΚ σαν ερασιτέχνης πήρε τρία αφημία από άλλες ομάδες και έπαιρνε εδώ Δημοκράτης ο Παπαδόπουλος και φώναζε. Γιατί φώναζες ρε Παπαδόπουλε Δημοκράτη, δεν πήρατε αφημία εσείς από άλλες ομάδες? Δηλαδή δεν πήρε ο Ηρακλής, δεν κοροϊδεύουμε τον Ηρακλή. Δεν πτωχεύσει ο Άρης, δεν κοροϊδεύουμε τον Άρη. Εσύ τη γυναική ομάδα δεν πήρες αφημί. Το χάντμπολ δεν πήρες αφημί. Σε πήραξε ο κόκκινος και φώναζες. Κακός φώναζες. Να πάρεις λοιπόν αύριο τον Κατσαρί, να πάρετε ένα πεζό 208 με μια ντουντούκα από πάνω, να βγείτε στη Θεσσαλονίκη και να κάνετε αβάντα το Σαββίδι στο πολιτικο-οικονομικό κομμάτι, γιατί σας ρίχνει τα 500, τα 600 κάθε χρόνο νομίμως. Και ωραίος με τη συμφωνία που κάνατε και λειτουργεί ο ερασιτέχνης. Διότι αν δεν σας τάχωνε, δεν τον αγαπάγατε τον Σαββίδη, εσείς που τον αγαπάτε πολύ. Σκοπός είναι να τον συμπαθώ τον άλλον, να ανιδιοτελώς. Όχι να την τρέχω τη δουλειά έξω από το Μακεδονία Παλάς και να κάνω σβούρες γύρω από το Μακεδονία Παλάς και με δει ο μπράβος του. Good boys. Άντε μπράβο. Το εξωφρενικό πρόστιμο στη ΣΕΚΑΠ, κάντε το αύριο. Και κατεβείτε και οι σύνδεσμοι, κατεβείτε και οι παλέμαχοι. Όχι να ζητάτε μόνο να πηγαίνετε τζάμπα στην Αμερική, η κοντή. Έτσι, να βγει ο Τουρζουνίδης αύριο, να βγει ο Σαλπικίδης υπό την κομαμία αύριο που θέλει να γίνει προπονητής. Θέλει να γίνει προπονητής και να γίνει. Να βγει ο Κυριάκος Αλεξανδρίδης και ο Φιλότας ο Πέλιος. Να βγει ο Γιώργαρος ο Κούδας που τον αγαπάω και όλη εκείνη την ομάδα την αγαπάω πολύ, τα παιδιά όλα. Να βγει ο Κατσάρης που στα τελευταία του παραγωγικά. Να βγουν οι οργανωμένοι, οι μη οργανωμένοι, να βγουν εδώ οι παοκάρχες ρεπόρτερ, οι παοκάρχες παραγωγοί, να το στηρίξουμε το Σαββίδι. Γιατί εδώ δικαιόμαστε να το στηρίξουμε, διότι αδικείται. Αφήστε λοιπόν τα γλυψίματα και εμείς είμαστε πάμε γιατί μπήκαμε στο πούλμα και κλέβαμε, ξέρω εγώ, στα εστιατόρια τους καταστηματάρχες δεκαετία του 80 και πετάγαμε κοτρόνια και σπάγαμε τα μαγαζιά και τα αυτοκίνητα. Και τώρα που είχαμε 55 χρονών γίναμε να πούμε του Θεού άνθρωποι, το γυρίσαμε στη θρησκεία. Μουσική και διάλειμμα ρε Γιάννα ρε, να πούμε και, να πούμε και άλλα πράγματα. Άντε να δούμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πίτσα, πεπερόνι. Πεινάς,
έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Και ενώ μήνυμα στο 54-340, ραπτό να ξεκινάς την εκπομπή 12.30 γιατί έχει Show War Vivian. Πες λίγο τι είπε στο πρώτο 30 λεπτό. Ευχαριστώ. Όλοι ψηφίστε να μείνει ο αρχηγός ο Πανάρας. Ποιος είναι ο Πανάρας? Δεν ξέρω. Αν δεν ήξερα από μπάλα μπούφο Ραπτόπουλε, δεν θα πήγαινε να πάρει την ΕΠΟ. Ξερόλα της πλάκας. Λέω 600. Έξυπνος παόξης. Βέβαια. Κουρκούτι το μυαλό. Ξέρει πολύ καλά τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σου μιλάω για χορτάρι, βρε ηλίθιε. Δεν σου μιλάω εγώ για την ΕΠΟ. Φυσικά και πρέπει να πάρει την ΕΠΟ και είχαμε προτρέψει εδώ σε αυτή την εκπομπή. Πρώτη είπαμε πάρε την ΕΠΟ. Και πολύ καλά κινείται. Πάρα πολύ καλά κινείται ο κύριος. Πολύ καλά κινείται. Λοιπόν, γι' αυτό κάνει ότι πρέπει να προστατεύσει την ομάδα. Φυσικά συμφωνώ. Να γίνει ισχυρός. Στον καπιταλισμό, ο ισχυρός, ο δυνατός τρώει τους μικρούς. Όχι να είναι το ψάρι ο ΠΑΟΚ που το τρώει ο Καρχαρίας, να γίνει ο ΠΑΟΚ ο Καρχαρίας που τρώει τα άλλα ψάρια. Και κανείς να πει τίποτα. Τι άλλα λέμε μετά, γιατί ο ΠΑΟΚ αδικεί τους άλλους? Αφού σε αυτή τη ζωή ο ισχυρός αδικεί τον επόμενο. Εγώ τις κλάψες δεν μπορώ. Το Καζαντζίδι. Αν ο ΠΑΟΚ γίνει ισχυρός και κλαίει ο Ολυμπιακός, ήταν επιτυχία του ΠΑΟΚ. Θέλω τον Αλέβατο να κλαίει. Να λέει διαιτησία, με έκανε και τα. Αυτή είναι επιτυχία. Αυτή είναι επιτυχία για τον Σαββίδη σε αυτό το κομμάτι. Ραπ, τι έχεις να πεις για τη μήνυση που έκανε? Δεν ξέρω, φίλε, δεν το έχω πληροφορηθεί. Για να είμαι ειλικρινής. Γιατρός Ηρακλειδέας. Άφησε τη Σαββιδολαγνία και πιάσε τη Σιμεωνολατρία. 130 χιλιόμετρα κατάπιαν τα μηχανάκια της Ατλέτικο απόψε. Ναι, μην τα καταπιούν σε λάθος μάτς, γιατρέ. Είχαμε πει ότι η Ατλέτικο φουλάρει για το Champions League. Και είναι μια ομάδα που τη χαρακτηρίζει η αθλητικότητά της, γιατρέ μου. Χρυσέ μου. Έτσι, γιατρέ μου. Τη χαρακτηρίζει η αθλητικότητά της. Η συνοχή των γραμμών της, τα κλεψίματα στην μεσαία γραμμή και πάνω, τα 35 μέτρα απόσταση του στόπερ από το center four, στα 7 μέτρα, στα 6,5 μέτρα, 6 μέτρα ο δεξής μπακ από το δεξί στόπερ, ο δεξί στόπερ από τον αριστερό στόπερ, στα 7 μέτρα ο στόπερ ο αριστερός με τον αριστερό τον μπακ, ο αριστερός εστρέμ θα είναι στα 5-7 μέτρα, στα 10 και μόλις πάρει την μπάλα φεύγει. Φεύγει, πρεσάρει, κλέβει, αυτή την βιόλα κάνει. Άμα πάρεις την αθλητικότητα, ναι, καφεδάκι, ναι, όχι, μόνο, νεράκι, ναι. Αν πάρεις τον αθλητή από τον παίκτη της Ατλέτικο, το έχασες το έργο, γιατρέ μου. Το έχασες το έργο, γιατρέ μου. Λοιπόν, 2-0 η Λέστερ, 7η σερή νίκη μετά την απόλυση του Ρανιέρη. Αυτό κάτι λέει. Ότι πετάει φωτιές η Ατλέτικο και χάνει το ένα γκολ μετά το άλλο και έμεινε μόνο στο φτωχό 1-0 στο ημίχρονο με τη Σοσιεδάδα είναι ένα θέμα για κουβέντα. Αύριο έχει Μπάρτσα Σεβίλη στις 8.30 και Τσέλσι Σίτι στις 10. Διάλεξε μάτς, λέει ο γιατρός. Τσέλσι Σίτι στις 10, δεν χάνεται. Τσέλσι Σίτι στις 10. Να δούμε αν έχει πτώσει η Τσέλσι και αν θα καταπιεί ο κοντός τον γραβάτα με πουλόβερ.
9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Όταν ανοίξουμε γραμμές ή όποιος θέλει να μιλήσει και να στείλει μηνύματα, θέλω να μου πείτε αν αύριο ή μεθαύριο βγείτε και στηρίξετε σύσσωμη οικογένεια του ΠΑΟΚ. Όταν λέω σύσσωμη εννοώ οργανωμένη, ανοργάνωτος κόσμος, ερασιτέχνης, παλέμαχοι, ρεπόρτερ, παραρεπόρτερ, πρωτοσέλιδα, οπιστοσέλιδα, site, mic κτλ. Να δείξετε αν ο ΠΑΟΚ έχει ισχύ, αν ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός, αν ο ΠΑΟΚ είναι συσπειρωμένος απέναντι στον Πρόεδρο του και να δώσετε και στο Σαββίδη, γιατί είναι κρύα η σχέση σας. Κρύα, κολοκριάδα είστε. Να δείξετε ότι εμείς είμαστε θερμοί, ρε. Και εμείς μπορεί να μην μας πήρες πρωτάθλημα, να είσαι νιάου νιάου, μπορεί να έχεις άμπαλο DNA, σου κάνουμε κριτική, αλλά σε στηρίζουμε και είναι και πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό το θέμα. Και αφορά και όλους μας αυτό το θέμα. Ο άλλος πάει να ανοίξει, ξέρω εγώ, ένα ψιλικατζίδικο και τρεις μήνες τραβιέται. Έρχεται ο Δήμος, τον γράφει, τον κάνει, πλακώνονται μπουνιές, αυτά, βρισχές. Κράτος δυσλειτουργικό, σαν το έντερο το βουλωμένο είναι αυτό το κράτος. Πρέπει να βγείτε να πείτε. Έχετε ευκαιρία να έχετε σύσσωμο με το Σαββίδι, να έχετε μια οργανωμένη κατάσταση. Τι θα το μουλώξετε, τι θα πείτε για τον Μιστακίδη που τραυματίστηκε. Και εκεί το ξεγελάσατε το Σαββίδι. Είναι ευθύνη του γιατρού. Για μένα. Και ευθύνη του παίκτη. Τι άτυχος είναι ο Μιστακίδης. Μπούφος είναι. Πόντιος είναι. Χαϊβάνι είναι ο Μιστακίδης. Και θα σου εξηγήσω ευθύς εξ αρχής το λόγο. Πώς το λένε. Ο Μιστακίδης. Από μυαλό η κουκούτσι. Και ο γιατρός του ΠΑΟΚ θα έπρεπε να προλάβει το κακό. Γιατί έπρεπε να προλάβει το κακό. Θα σου πω εγώ γιατί. Παίζει με τη Λάρισα του Κούγια. Κλάιν Μάιν ομάδα. Ομάδα για γέλια. Μέτρια κατάσταση. Μέτριοι παίκτες. Ένας Νασλίδης σεντερφόρ. Ένας Βαρελάς εκεί, Βαρέλας απ' την άλλη από πίσω. Ένας Γκόλιας αταγάρι σεντερμπακ. Γκόλια που πάει και αποκρούει τη σέντρα. Αντί αν την αποκρούσει στην πλάγια γραμμή, η αρχή του αμυντικού. Γιατί όταν γίνεται η σέντρα, αποκρούμε την μπάλα πλάγια. Πλάγια, πλάγιον out. Όχι στο πέναλτι, ταγάρι. Ένα Γιωβάνοβιτς που αν το βάλεις να τρέξει, να πούμε, με τον κόκκινο στην ανηφόρα στο Σέιξου απάνω στο ανάκομα, τον περάσει ο κόκκινος. Σίγουρα. Ένα Φατιόν, ο Μασαλές είναι καλός. Ένας Ναβάρο καλός. Και ένας Νασλίδης εκεί με τα μάγουλα στα τελειώματά του. Ποια Λάρισα. Κάνει κρακ, λέει. Κάνει κρακ το πόδι στο έκτο λεπτό. Κρακ. Πάει έξω, μιλάει με τον γιατρό. Λέει, έκανε κρακ το πόδι. Καλά, λέει, παίξε. Ο άλλος έχει ευθύνη. Τι παίξε. Ο Τζαλ Μακάμπος είναι για κλωτσιές. Ο Ενρίκε είναι ψυχοπαθής. Ο άλλος, ο παιχταράς, ο Πρίγιοβιτς, είναι το κόκαλο ακόμα στο 50-60%. Λέει μαγνητική, δεν το λέω εγώ. Δεν το προλαβαίνει εύκολα το μάτς της Ρεβάς με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Δεν το προλαβαίνει. Άμα ήταν θα γράφανε αισιόδοξα και τα λοιπά. Δεν το προλαβαίνει. Λέω εγώ 90 λεπτά. Τώρα άμα μπει 20 λεπτό και κάνει κρακ πάλι δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ο Κουλούρης το παιδί είναι εντάξει. Δυνατός, αθλητής, αυτός και τα λοιπά. Μέτριος για ΠΑΟΚ. Ο Κλάος είναι με το απλανές βλέμμα εκεί στον ορίζοντα. Θα ρίσκει, έχει πάθει εγκεφαλικό να πούμε... Και είναι στο περιμένει το χάνοντα να έρθει το παλιά. Πράγματι, απλανές βλέμμα. Δηλαδή, άμα μπαίνει σε αυτή την τούμπα, έστω σε αυτή την τούμπα, γιατί η τούμπα αυτή είναι έδρα, εξακολουθεί να είναι έδρα. Και ανοίγει το στόμα σου σαν το χαζόν, έτσι. Και είναι το βλέμμα σου απλανές. Απλανέστατο βλέμμα. Και παίζει, ξέρω εγώ, 17-18 χιλιάδες κόσμο με τη Λάρισα. Και δεν μπορεί να κάνει γκολ και έρχεται ο Κανίας εκεί. Και κάνει γκολ ο Κανίας. Είναι πρόβλημα, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Και σιγά τη Λάρισα. Πας λοιπόν στον γιατρό και του λες μάγκα, εδώ ακούστηκε ένα κρακ. 10 λεπτό αλλαγή, πρώτη αλλαγή έξω. Έξω! Γιατί έξω? Γιατί αν βγεις έξω με το πρώτο κρακ, που δεν παίζεις τελικό κυπέλλο Ελλάδος, που δεν παίζεις ημιτελικό κυπέλλο Ελλάδος, που δεν παίζεις play-off, που δεν παίζεις κανένα μεγάλο παιχνίδι, με τη Λάρισα του Κούγια παίζεις. Στο πρώτο κρακ λοιπόν πρέπει ο γιατρός, τους κάνουν θεούς τους γιατρούς και εμείς καμιά φορά σωστά, αλλά άμα τα κάνουν καλά, και αυτοί τα κάνουν λάθος. Τι κάνει ο γιατρός?
Λέει τον Ήβιτς έγινε κρακ. Άμα τι, άμα κρακ, τι σημαίνει κρακ. Κρακ σημαίνει ότι μπορεί να παίξει αυτός άλλα 50 λεπτά και να κάνει κρουκ. Και άμα κάνει κρουκ, τι γίνεται, μπορεί να κάνει κρικ. Και άμα κάνει κρικ, τι γίνεται, μπορεί να το χάσω. Βγάλ τον. Ποιο να βάλεις, το Φούφουτο, το Κίτσιου, το Μίτσιου, ξέρω εγώ, το Δελιγιαννίδη. Όποιον θέλεις. Σιγά τη Λάρισα. Και έλα και 0-0. Και τι, δεν βγεις Ευρώπη. Σιγά το μάτς. Το βγάζεις λοιπόν, το βάζεις πάγο, το στέλνεις, κάνει την εξέτασή του και βγαίνεις με ένα πρόβλημα 20%. Σε μια εβδομάδα είσαι μέσα, σε 10 μέρες είσαι μέσα, σε 15 μέρες είσαι μέσα. Άντε να χάσεις τον ένα ημιτελικό. Είναι πολύτιμος παίκτης. Ο Μιστακίδης. Είναι πολύτιμος παίκτης. Βλάξω όμως το μυαλό. Ρε εσύ, έκανε κρούκ το πόδι και παίζω με τη Λά. Έξω ρε. Έξω ρε πουλάκι μου. Έξω. Γιατί έξω. Για να παίξω τον τελικό κυπέλου. Τον ημιτελικό κυπέλου, τα play-off. Γιατί κτίζω καριέρα. Γιατί με έβαλε και center for, με δοκίμασε και που ξέρω εγώ άμα κάνω δύο γκορσα center for να ανεβεί το πίπεδό μου και να πάω του χρόνου τον παραχρόνο σε άλλη ομάδα και να ανεβάσω το budget μου κτλ. Γιατί. Δηλαδή τι. Σαβίδης εγώ αν είμαι, πάω εδώ ρε γιατρέ. Αυτός άκουσε κρακ. Εγώ αν είμαι Σαβίδης. Αυτά να δει ο γιος του ο Γιώργος. Άστα τα άλλα. Γιωργάκη, άστα τα άλλα. Τα Instagram και τις φωτογραφίες και τους τζαβέλες και τους μα... Πάνε στην ουσία. Πάνε λοιπόν στα αποδυτήρια για να γίνεις και εσύ παράγοντας στα 40 σου, γιατί τώρα δεν σε κάνει ο μπαμπάς. Τι λέει ο μπαμπάς τώρα, δεν Γιώργο. Δεν κάνει τώρα Γιώργο. Πάει λοιπόν να πιάσει το γιατρό και να του πει γιατρέ, να σου πω δύο κουβέντες. Για έλα εδώ στο γραφείο να. Καλά τα λέω, Γιάννη Ρεγιάννη. Έλα εδώ στο γραφείο εδώ. Αυτός άκουσε κρακ. Μάλιστα, τι σημαίνει το κρακ. Να μου πει ο γιατρός, να κρίνω. Ποιο Σαββίδης, αρθεί την Κυριακή, τι άρθει. Απ' ποιοι φρέντο στο Μακεδόνια Παλάς. Τι αψάγει να βρει, σε κάπου να πληρώσει. Εδώ είπαμε, πρέπει να κατεβείτε σε πορείες. Θα μου πείτε εδώ, σας πήγανε 300 ευρώ τη σύνταξη και δεν πήγατε πορείες. Βγείτε στα ράδια. Βγείτε στα Instagram, βγάλτε ανακοίνωση. Ο Κατσαρής, τι στρογγυλοκάθισε ο Κατσαρής με το Δημοκράτη τον Παπαδόπουλο. Τους δίνει τα λεφτά ο Σαββίδης κάθε χρόνο, ντάγκα, 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 να πούμε τράπεζα ελβετική. Αλλά μια ανακοίνωση για τη ΣΕΚΑΠ δεν είδα να βγάλουν. Περιμένω. Περιμένω να δω. Περιμένω τον Ζαγοράκη, τον Βουβό βουλευτή. Για Βουβός είναι. Είναι σαν τον Βουβό. Βουβός κινηματογράφος. Θα βγάλει μια, είναι και ευκαιρία τώρα που είναι και αντίπαλο το κόμμα, βγάλε μια ανακοίνωση. Βγες μια δήλωση κάνε. Είσαι και ωραίος άντρας, έχεις και ωραίο κουστούμι, πουκάμισο. Σ' αρέσει και το κοινό το γυναικείο βέβαια. Παντρεμένος, ωραία οικογένεια με τη Λίλη, ωραία οικογένεια του Σχέρες. Βγες ρε Ζαγοράκη, μίλα. Κάθισε σαν την Κότα εκεί πέρα, δεν μιλάς. Μίλα. Θα μου πεις τι να πεις. Αυτά που ξέρεις να πεις, να διαμαρτυρηθείς. Πες τη Λίλη να σου γράψει εκεί μια ανακοίνωση. Εγώ άμα δεν ξέρω να γράψω, βάζω τη γυναίκα μου, βάζω έναν που ξέρει να γράφει, αν δεν ξέρω να τα πω. Ρίξε ρε, θα του πω ένα κείμενο εδώ συγκινητικό να πούμε κτλ. Βγάλε εσύ μια ανακοίνωση. Σάμα τι, δηλαδή τι. Ο Ορφανός και πώς το λένε τον άλλον, ο Καλαφάτης, δηλαδή τι. Αυτοί τα γράφουνε. Έχουν τη γραμματέα εκεί, τη δίνουν 300 το μήνα. Ξοδεύτηκαν να μου έχουν βαρδάδες και αυτοί και οι δυο. Τους κάνει εκεί μια ανακοίνωση οι γραμματεύς. Τι λένε για δική τους. Είδατε το μαυρό γυαλούρο. Βγες ρε κατσάρι. Άντε ρε Πέλιο Τζάμπα, πήγες εκεί με το Τουρσουνίδη να πούμε και τον άλλο το κοντό να πούμε τον Αλεξανδρίδη. Θα βγάλετε μια ανακοίνωση. Ο πρόεδρος των Παλεμάχων, ο Πέλιος δεν είναι. Πιο παλιά ήταν ο άλλος ο φαρμακοποιός. Δεν είχε παίξει ένα μάτσο στον ΠΑΟΚ, τον κάναν Παλέμαχο. Γιατί τον κάναν πρόεδρο με τον Παλεμάχο, γιατί ήταν φίλος με τον Κούδα. Τι δουλειά κάνεις εσύ στον ΠΑΟΚ, φίλος του Κούδα λέει είμαι. Άντε φύγετε από εδώ, ρε. Άντε φύγετε από εδώ. Με μηδέν συμμετοχές τον κάνανε πρόεδρο των Παλεμάχων, τον φαρμακοποιό. Άντε βρε τώρα από εκεί πέρα. Βγείτε λοιπόν μάγκες, στηρίξτε, βγείτε στις τηλεοράσεις. Τι έχετε εδώ, ετριάγετε. Πού να πάτε στην ετρία, του ΣΥΡΙΖΑ είναι τώρα. Πάτε σε μια εκπομπή, εσύ ρε μείνω με τα δόντια τα γυαλισμένα, θα βγάλεις καμιά ανακοίνωση για το πάω και πάω και σαχλαμάρες. Βγες μια εκεί στην ετρία, κολώνεις, 65 χρονών πήγες, τι φοβάσαι. Σε διώξουνε σύνταξη θα πάρεις. Τι φοβάσαι ρε, φοβάστε. Νίκος Γιάννητσα, α μην το διαβάσει. Για να διαβάσω τι λέει. Νίκο, δεν κατάλαβα για ποιο θέμα μου μιλάς. Δεν έχω ενημερώσει. Στείλε μου ξανά ένα ακόμα μήνυμα πιο έτσι επεξηγηματικό. Ένα πιο.
Ναι, α, κατάλαβα γι' αυτό. Τώρα κατάλαβα. Ναι. Ναι, ρε πουλάκι μου. Ναι, ρε Νίκο, ευχαριστώ, ρε Νικόλα. Να σε καλά, ρε Νίκο. Φίλος μου ο Νίκος. Να, φίλος μου ο Νίκος. Αυτή τη ζωή, αν πάθω κάτι, θα τρέξει. Και εγώ το ίδιο. Αυτός είναι φίλος. Αγνός άνθρωπος, καλός άνθρωπος. Παοξής με συνέστημα, ωραίο. Με λάθος κρίσεις πολλές φορές. Με σωστές κρίσεις άλλες φορές. Ανιδιοτελείς. Άντε, ρε, βάλτε εκεί στο Πατριαρχείο ανακοίνωση. Πατριαρχείο, τι θέλετε. Όλα στη ζωή τι είναι δηλαδή, με. Επειδή δεν πήρε πρωτάθλημα και κύπελο, τον αδικέψανε. Έτσι λέω εγώ λοιπόν. Εγώ αυτή την εβδομάδα θα κρίνω την οικογένεια του ΠΑΟΚ σε αυτό τη ΣΕΚΑ που κυνηγάνε το Σαββίδι. Άστε τώρα με τους γραμμένους και τους ξεγραμμένους. Το Αριανός είναι ο γραμμένος. Λοιπόν, τι ασχολείσαι με την ομάδα του δημοσίου που άνοιξε τράπεζα Κυριακή? Γαύρος του Βορρά είναι. Λέει 8-26. Τι να το κάνει το χορτάρι, ρευλαμένε. Επανέρχεται ο 600. Ευχαριστώ, φίλε, για τα καλά σου λόγια. Δεν με παίρνει από κάτω να πάω στον ψυχολόγο. Πες ό,τι θες. Χωρίς την ΕΠΟ, μα το ίδιο του λέω, αυτός εκεί πέρα παοξής καμένη φλάντζα έχει. Το διαβάζω όμως το μήνυμά σου. Και αυτός το έχει πει, στο είχε πει, αλλά το ξέχασες, λέει. Και την Μπαρτσελόνα να φέρω πρωτάθλημα δεν παίρνω. Το θυμάσαι, ξερόλα. Εσύ χωρίς την ΕΠΟ τι θα έκανες στο χορτάρι? Θα έφερες παικταράδες για να βγαίνεις δεύτερος? Εξυπνόβλακα. Λέει ο 600. Α, ωραία. Θες να μαλώσουμε τώρα με τα χρονολογημένα? Να μαλώσουμε. Όταν πάρει λοιπόν, γιατί την έχει πάρει την ΕΠΟ, θα δούμε τι μεταγραφές θα κάνει τώρα. Μου λες εσύ λοιπόν τώρα ότι αυτές οι μεταγραφές που έκανε και έφερε τους αργούς, τους κολαράδες και τους περίεργους και τους άτεχνους, ότι τους έφερνε επειδή δεν είχε την ΕΠΟ. Εντάξει, θα το δεχτώ, ρε φίλε, και τους χαρακτηρισμούς σου και τις ύβρις σου και ό,τι γουστάρεις. Να πω εγώ δηλαδή ότι πήρε το Τούντορ προπονητή, το Τούντορ, επίτηδες θα λέω έτσι, το Τούντορ προπονητή επειδή δεν είχε πάρει την ΕΠΟ. Να δεχτώ, ας πούμε, ότι παρέμεινε με τον Κλάου Σεντερφόρ επειδή δεν πήρε την ΕΠΟ. Θα το δεχτώ εγώ αυτό. Και ότι πήρε τον κολαρά, τον Μπίζεσβαρ, που ο πισινός του είναι σαν αεροτομή από καρέρα του 72, ότι να πούμε, είδε, να πάρω χοντρό δεκάρι. Μάλιστα. Και το Ουάρτα που πήρε τώρα και κοιμήθηκε στο αεροδρόμιο, το Ουάρτα, ότι το έκανε εξ επί τούτου, να πούμε, πήρε μέτριο δεκάρι, γιατί μην περιμένετε με τον Ουάρτα να πάρετε πρωτάθλημα. Μην ξεγελιέστε. Θα πάρετε με τον Ουάρτα πρωτάθλημα. Ξεχάστε το αυτό. Και με τον Μπίζεσβαρ. Λοιπόν. Καλησπέρα, Δημήτρης από Τούμπα. Μόλις έβαλα να σε ακούσω, έβλεπα Survivor τον Πανάρα, λέει. Πάμε γερά και εδώ στην Παοκάρα. Φιλιά στο φίλο μου τον Άκη. Ποιος είναι ο Πανάρας? Ξέρεις, ρε Χιλιτίδη, παρακολουθείς τίποτα? Ο Πανάρας ποιος είναι? Ενημερώστε με, ρε παιδιά. Αν αφαιρέσεις από οποιοδήποτε χώρα την ιστορία της γης, η ιστορία της ανθρωπότητας δεν θα αλλάξει το ελάχιστο. Αν αφαιρέσεις, λέει, την Ελλάδα, πάβει να υπάρχει κάθε έννοια πολιτισμού. Αυτός είναι βλαμμένος, κανονικός. Επιστήμων, τεχνών, αθλητισμού, λογικής σκέψης, φιλοσοφίας, κατάλαβες, λέει, ξερόλα αγράμματε. Λέει ο 600. Αυτός την ψώνησε κανονικά. Αυτός νομίζει τώρα ότι ο Παντελής Ζερβός μπορεί να γίνει, να μου, Νίκος Κούρκουλος. Πάει τελείως. Ο Έλληνας νομίζει ότι είναι ο Προύχοντας. Ο μεγάλος, ο τρανός. Έχει χαζέψει τελείως. Θα μου πεις εδώ, νομίζει ότι ο ΠΑΟΚ του κλέψαν τα πρωταθλήματα εδώ και 80 χρόνια. Να μην πιστέψει ότι ο Έλληνας ήταν μεγάλος και τρανός και φοβερός και τρομερός. Τι να πω εγώ. Εγώ τι να πω. Εγώ μπορώ να δώσω μόνο τα μηνύματα 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Έτσι που λες, Μιστακίδη μου. Όταν κάνει κρακ, όταν κάνει κρακ, και όταν είσαι καριερίστας, και όταν έχεις να παίζεις μπάλα και είναι η ζωή σου η μπάλα κτλ., δεν βάζεις το συνέστημα, βάζεις τη λογική. Και λες, φίλε, το κρακ με τη Λάρισα σημαίνει ότι πρέπει να βγω. Και άντε ο Μπιστακίδης είναι παιδί, και όταν είσαι παιδί, πώς, 22 το παλικαράκι. Ζωή να έχει, συμπαθέστατος. Εγώ το γούσταρα από μικρό. Δηλαδή, μου άρεσε πολύ ο παίκτης. Και όταν βρέθηκα στην Κατερίνη, είπα και τον πατέρα του τα καλύτερα λόγια. Λέω, είναι παιχτάρα. Λίγο το ενασμένα με το Διαμαντόπουλο που έλεγε, λίγο το ενασμένα να φτιάξει ο Σταύρος ο Διαμαντόπουλος, λίγο εκεί να επεγκλωβιστεί, λίγο αυτή την κίνηση μας έριχνε εκεί κτλ. Έχει μια ωραία κίνηση από αριστερά όταν έρχεσαι. Και έρχεται το 9 και το 10 και κάνετε τριγωνάκι. Έχει κάτι ωραία τρικάκια τα οποία. Τώρα τι να τα πω τώρα στον κόκκινο, να τα καταλάβει. Δεν θα τα καταλάβει. Τι με νοιάζει εμένα, τι θέλει να κάνει αυτό. Τσακώθηκε με το Μάντζιο το μεσημέρι. Πολύ ελεηνός τύπος. Τέλος πάντων, παραγράφεται η ιστορία. Προσέχεις. Άντε εσύ είσαι νέος, 22 χρονών, 21, 22, πόσο είναι ο Μιστακίδης? Παραπάνω δεν είναι. Εσύ ρε γιατρέ, δεν το δες. Να λοιπόν μια κριτική ωραία. Να μια κριτική ωραία για να πάει ο γιατρός την άλλη φορά να γίνει καλύτερος. Να μια κριτική να ζητήσει ευθύνη στο γιατρό ο Σαββίδης. Όχι ότι φταίει ο γιατρός αποκλειστικά. Έλα εδώ ρε γιατρέ, γιατί δεν τον έβγαλες? Έλα εδώ ρε Ήβιτς εσύ. Με τα χίλια τα μικρά εκεί πέρα, σαν τη κακιά τη γυναίκα να πούμε. Ξέρεις, χίλια κακά η γυναίκα μικρά, μα έχει, είναι κακιά γυναίκα. Και ο άντρας είναι άχυλη γυναίκα,
μακριά. Βρήκες άχυλη γυναίκα, κάηκες. Κάηκες. Αλλά και ο άχυλος ο άντρας είναι στριφνός, δεν το βλέπεις τον Ήβης. Έτσι με το με τα μικρό το στόμα και τα λοιπά. Πα, 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 πα. Πήλα δω ρε μαγκα, γιατί τον έβγαλες να πούμε. Εκ των υστέρων θα μου πεις, το λέω εγώ. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι γιατρός, ούτε ο Μιστακίδης είμαι, ούτε ο Ήβιτς. Εγώ το βλέπω το έργο απ' έξω. Και θα ζητούσα ευθύνη. Σας το λέω, κανείς δεν ζήτησε ευθύνη. Πανάρα αρχηγέ κράτα γερά, θα νικήσει το του Μανάβη, λέει, τη κλίκα. Ούτε κράκ ούτε κρούκ, λέει. Δεν καταλαβαίνει ο Πανάρας. Σαν καθαρό μάτι καταπίνει τα χιλιόμετρα. Δεν να πάρει, ποιο να πάρει. Λοιπόν, ραπ, ξέρεις τι βλέπω, λέει, τελικά. Ότι μόνο πάω και έμεινε, λέει, για να τρώτε, λέει, ψωμάκι. Ρημαδιά γίναν οι άλλοι δύο. Οπότε το κοντό, λέει, και τα μάτια σας. Φίλε, σαν επιχειρηματίας, πλάκα κάνεις. Θα επενδύσει εδώ πέρα, θα τρώνε 200 νοματέοι, που σημαίνει 2, 4, 8.000 άτομα πάνω. Θα τρώνε άλλα 1.200 άτομα εδώ, στα κόκκινα σπίτια. Θα κάνει τα λουτρά της Θέρμης και δεν θα το στηρίξω εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Στην μπάλα επάνω, θα του πω αυτά που πρέπει να του πω. Τι θα τον κάνω, τον γλύφω. Τι θα τον κάνω, τον γλύφω. Δεν έχει τέτοια εδώ. Δεν έχει τέτοια εδώ. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340. Τι άλλο έχουμε εδώ. Τι άλλο έχουμε εδώ. Α, άκου τώρα. Κοροϊδεύουνε, Γιάννη, τους αστυνομικούς που δεν είδανε, λέει, στην τουλάπα να πούμε το αυτό. Μισό λεπτό. Εγώ θα γίνω αιρετικός εδώ. Και θα σου πω το εξής, ρε φίλε. Είσαι αστυνομικός. Μας ακούν τώρα εκατοντάδες αστυνομικοί και οι οικογένειές τους. Είσαι αστυνομικός και τρέχεις να πιάσεις ένα ληστή. Μάλιστα. Θα σου πω τι θα έκανα εγώ. Δεν θα πω ότι είναι σωστό αυτό που θα έκανα εγώ. Παίρνω εγώ 700 ευρώ το μήνα και είμαι αστυνομικός. Καβαλάω και τη μηχανή να πούμε γραν 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 και βάζω από τη τσέπη μου να πούμε λεφτά και τις μπότες και τα άρβυλα τα βάζω και αυτά από τη τσέπη μου και τη σέρβις της μηχανή και τα πλησίματα της μηχανής που τα κάνουν δωρεάν τα βενζινάδικα για να έχω δίθεν να τα φυλάω και να έχω μια καλή σχέση και τα λοιπά. Τα έχω δει και αυτά. Περιπολικό το πλένει να πούμε ο άλλος τσάμπα, γιατί λέει δεν υπάρχουν φράγκα. Βάζουν πλάτη οι βενζινάδες. Πάνε εκεί οι αστυνομικοί, πίνουν κανέναν καφέ. Σου λέει, α, άμα σας. Εντάξει, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Και με φωνάζουν εμένα τώρα, που έχω παιδί να μεγαλώσω να πούμε και τα λοιπά, να πιάσω το ληστή. Πάω με το κόκκινο να πούμε με τη μηχανή και με άλλους 2-3 να πούμε. Κάνουμε, πώς το λένε ρε παιδί μου, μπούκα να πούμε. Μπαίνουμε μέσα στο σπίτι και υποψιάζομαι εγώ ότι ο ληστής είναι στην τουλάπα. Ορίστε. Δεν το βρήκα στην τουλάπα. Λέω εγώ ότι μπορεί ο διάολος να με έχει βάλει ότι να ανοίξω την τουλάπα. Και λέω τώρα με το μυαλό μου εγώ. Πες ότι στην τουλάπα είναι ο ληστής. Και έχει μέσα ένα όπλο. Και ανοίγω την τουλάπα και με πυροβολάει ο ληστής. Και με σκοτώνει. Να πάρω την άλλη πλευρά. Έχω αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Μπράβο. Και ανοίγω την πόρτα. Και εκεί που πάει να με πυροβολήσει, μπαμ, του τραβάω μια του ληστή και το σκοτώνω. Έρχεται μετά ο Χατζηνικολάου με τον άλλον τον, πώς το λένε, τον σοβαροφανή τον άλλον. Το Στρόιντερ. Στρόιντερ. Και τυχαίνει για την κακή μου μοίρα να κομμουνιστής ο ληστής. Και γίνεται της μουρλής. Και πηγαίνει να πούμε ο κομμουνιστής ο ληστής, σκοτώνεται και βγάζουν την άλλη μέρα, την ίδια μέρα στο δελτίο, αστυνόμος σκότωσε χωρίς να δεχτεί επίθεση. Δεν ξέρω πώς θα το παρουσιάσω το θέμα. Μπλέκω και παραμπλέκω. Γίνεται μια εξέγερση, πέφτει η κυβέρνηση. Όπως έγινε τότε. Ναι, πέφτει η κυβέρνηση. Και λέω εγώ τώρα, είμαι στο Υπουργείο. Τον αφήνεις το ληστή μέσα. Βρε, τον αφήνεις και τον παραφήνεις. Τι είναι εδώ πέρα. Του Χιούστον, να πούμε, το αστυνομικό τμήμα. Εδώ, άμα σκοτώσει το ληστή, μπορεί να φάσει ζόβια. Κατάλαβες. Πώς το λένε αυτό, Παρασκευόπουλο λέγεται. Δεν με σώνει ούτε ο Παρασκευόπουλος ούτε η Παρασκευοπούλου. Δεν με σώζει κανένας. Δεν με σώζεις. Οπότε το σκέφτεσαι. Εγώ θα σε έλεγα λοιπόν ότι έτσι και υποψιαζόμουν ότι υπήρχε εκεί ο ληστής, θα έλεγα, άσε ρε Ραπτόπουλε τώρα. Το πυροβολείς το ληστή. Θα σε τρέχουν στους. Θα βγουν οι κομμουνιστές τώρα. Και άμα είναι κομμουνιστής ο ληστής, είναι κανένας αναρχικός και έρθουν απ' έξω και με κυνηγάνε μετά να με σκοτώσουν την οικογένεια οι κομμουνιστές και οι αριστεροί. Άστο να το ληστεί εκεί πέρα. Δεν πας. Μπα πριν γύρω να πούμε. Έτσι τα έκανα. Ποιος είναι ο Πανάρετος.
Ο Πάνος από τους μαχητές. Ο Πανάρετος είναι ο Πανάρετος ο Γιώργος. Ναι. Απανάρας. Ακοστάρας. Όπως με λέγει ο Αναστόπουλος. Γεια σου, γεια σου Κωστάρα. Ναι, τι έχουμε. Ναι, τι έχουμε. Δεν τραβάει η ομάδα. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Γραπτός συμφωνήσε ότι αν ανέβει ο Απόλλων θα επρόκειται για μια από τις ιστορικότερες και θρηλυκότερες ανόδους. Βρε, η απόδραση των 11 έγραψα εγώ στην εφημερίδα με το κόκκινο. Η απόδραση των 11. Αν ανέβει τελικά ο Απόλλων με τη δόξα δράμας. Και έχει έπρεπε να δώσει εισιτήρια ο Καλαϊτζίδης. Ναι, βγήκαν ηθικολόγοι τώρα. Βγήκαν όλοι οι ηθικολόγοι τώρα. Να δώσει εισιτήρια ο Καλαϊτζίδης. Εδώ έπαιξε ρε ΠΑΟΚ Πανιόνιος, φιλικά σωματεία. Και πλακωθήκαν οι Πανιόνιοι, οι Πάνθυρες με τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Λέγαν Βούλγαροι, Βούλγαροι οι άλλοι. Καμιά δεκαριά θέλει οι Πανιόνιοι. Πήγαν οι άλλοι να πάρουν το πανό και ο ΠΑΟΚ θα βάλει πρόστιμο. Πάει να δώσει. Έχει δε χαζέψει ρε. Τρελαθήκατε ρε. Να έρθουν οι Δραμίνοι. Όχι να μην έρθουν οι Δραμίνοι. Η δράμα θα παίξει χωρίς κόσμο. Γιατί έφαγε 6 βαθμούς στα χαρτιά. Να παίξει χωρίς κόσμο. Χωρίς κόσμο να παίξει, γιατί έπαιξε στα χαρτιά. Έπαιξε στα χαρτιά και έφαγε 6 βαθμούς. Από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Αφάει και μια τριάρα τώρα ξεγυρισμένη και ατελειώνει το έργο. Και με ισοπαλία βολεύεται ο Απόλλωνα. Αλλά μια τριάρα ακόμα καλύτερα. Ραπ, καλησπέρα από Κιλκής και ΠΑΟΚ. 18 χρονών δίνω πανελλήνιες. Τι προτείνεις για επαγγελματική αποκατάσταση? Εγώ δεν είμαι ο καταλληλότερος να προτείνω. Ούτε ξέρω τα ταλέντα που έχεις. Οι στρατιωτικές σχολές, η αστυνομία, ο στρατός και όλα αυτά τα σώματα ασφαλείας και τα λοιπά είναι καλές περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα, αν είσαι μαθητάρα και μπορείς να πάσεις καμιά ιατρική, καμιά μεγάλη επιστήμη και να σηκωθείς να φύγεις το 69% που έλεγε και ο Σαββίδης στο εξωτερικό, ή να περιμένεις να φτιάξεις τα πράγματα ή να κάνεις καμιά παρανομία ή νόμιμη δουλειά, εδώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πάντως αν μπορεί να τρουπώσεις στο δημόσιο. Δηλαδή, αστυνομία, κάνεις τον γραφιά, κάνεις τον πεθαμένο, στο στρατό να κάνεις εκεί τον κουτσό, έτσι, κυφίνας να είσαι. Αν μπορεί να το κάνεις, κάντο, τι να σου πω. Αυτό μπορώ να σου πω εγώ. Λοιπόν, γιατρός Ηρακλειδέας. Το γήπεδο χωράει 7.000 θεατές. Έχει τον κόσμο η Καλαμαριά να το γεμίσει? Αν η Καλαμαριά έχει κόσμο να γεμίσει 7.000. Εδώ δεν έχει ο Ηρακλής, ρε, κόσμο να γεμίσει 7.000. Η Καλαμαριά θα έχει. Γιατί η δράμα γεμίζει 7.000. Τρίχες γεμίζει. Οι παοξίδες πάνε. Αν και οι καλαμαριώτες είχαν τους αριανούς μαζί, θα γέμιζαν 17.000. Η δόξα δράμας τι γεμίζει? Η δόξα δράμας. Άμα έχει η δόξα δράμας κόκκινο και μπλε ή πράσινο και κίτρινο χρώματα, θα γέμιζε 200 άτομα. Είναι εκεί η δράμα, είναι παοξίδες εκεί δράμα. Είναι το ασπρόμαυρο της δόξας. Είμαι πάω και δόξα δράμας. Ποιο παραμύθι δόξα δράμας? Ποια δόξα δράμας έχει ο παδούς η δόξα δράμας? Παοξίδες είναι, σαν το Γανωτίδη το φίλο μου κτλ. Παοξίδες είναι και είναι και δραμίνη. Είμαι δραμινός παοξής. Και έχει τα ασπρόμαυρα η δόξα δράμας και ασπρά καράβια τα όνειρά μας. Για να δεις καλά που θα περάσει τώρα με τον τρελό τον Καλαϊτζίδη. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Αυτά και με τους αστυνομικούς που τους κλεβάζετε. Αλλά όταν κάνετε κριτική, κολόμαγκες, να είστε εκεί, μάλλον να είστε. Μπροστά στο πρόβλημα. Αν ήμουν εγώ τι θα έκανα? Για να κάνεις κριτική πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου στο πρόβλημα. Ναι, λακαμίες λέει, λες ο άλλος από μέσα, Χιλιτίδης. Ναι, εσύ πάνε να κάνεις το ληστή να το σκοτώσεις, να κάνεις κομμουνιστής ο ληστής από τους αναρχικούς εκεί, να δεις μαύρο χιόνι και πράσινο αλάτι. Πάνε εσύ να κάνεις τον αστυνομικό της Wall Street. Πάνε εσύ, τι να σε κάνω εγώ δεν πάω. Εγώ είμαι Φοβιτσιάρης. Τι να σου πω, δεν πάω. Τι... Φοβιτσιάρης διάλειμμα. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν πάμε στο διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμές. Όποιος θέλει και γουστάρει μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Η Μάντσεστερ ισοφάρισε τελικά την Everton. Κακή ομάδα η Μάντσεστερ. Σε πτώση ο Μουρίνιο. Έχει την Τσέλσι αύριο θα δούμε. Ηρακλάρα θα δούμε. Θα δούμε Ηρακλάρα, Τσέλσι, Παοκάρα. Τι άλλο έχει ρε αύριο? Έχει πολύ πράγμα. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90. 98-80-90-9-55 κενό στο 54.340 να βγουν οι παοξίδες να μας πούνε, θα φωνάξουν για το Σαββίδη. Γιατί οι γάβροι για το χοντρό φωνάζανε με τα πλοία τότε. Τι άλλο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5.
Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πάμε στον κόμμο. Βλέπουμε και αθλέτικο εδώ. Έχει... Καλημέρα, Κόρμε. Κωστή, καλημέρα. Καλημέρα, καλέ μου άνθρωπε. Καλημέρα. Δεν θα μιλήσω για μπάλα, δεν είναι ο τομέας μου. Άλλωστε, το αυτοκίνητο τομέας μου. Πάμε παρακάτω. Το αμάξι. Ναι, το αυτοκίνητο. Λοιπόν, θα μιλήσω για τα σώματα ασφαλείας, στα οποία υπηρέτησε λιγάκι. Ναι, δεν ξέρω αν το είδα στραβά το έργο εγώ. Εγώ θα το πω ακόμη πιο στραβά. Α, καλά το είδα. Εγώ θα το πω ακόμα πιο στραβά. Ναι. Είμαι αυτός που μαγκώνω το φιάκα. Το φιάκα, ναι. Καταλαβαίνεις τώρα. Μάλιστα. Και μετά από 2, 3, 5, 10 μήνες το βλέπω πάλι έξω στο δρόμο να περπατάει. Ναι. Εγώ τι θα σκεφτώ. Τι θα σκεφτώ, ότι εγώ... ο δικαστής ήταν μαλακός μαζί. Όχι, εγώ τι θα σκεφτώ. Ότι εγώ είμαι αυτός που καπνίζει Μάλμπορο. Ναι. Αν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Κατάλαβα, ναι. Α, μπράβο. Για ποιο λόγο να πάω να τον ξαναπιάσω και να έχει απέναντι τη χαμομήλο. Ναι. Λοιπόν, εγώ σου λέω από την πολιτεία ξεκινούν όλα αυτά εδώ πέρα. Άρα αυτό θέλουμε που κοροϊδεύουν τώρα τους αστυνομικούς είναι λάθος. Αφήστε. Θες καλή αστυνόμευση, κύριε. Άσε τον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του, αλλά μην τον ξεφτελίζεις κι από πάνω. Αλλιώτικα. Εάν τον πιάνει και εσύ τον βγάλεις την άλλη μέρα έξω, μία, δύο, τρεις, θα πει και αυτός, έχω την οικογένειά μου, το παιδί μου, το ένα, το άλλο. Ναι. Αν που πουνίξω κανέναν, θα πάω μέσα για φόνο εκπρομελέτης με ενδεχόμενο δόλο, άλλο μπιπ πράγμα, και λοιπόν και τι κάνω. Κάνω τη δουλειά μου. Δεν την κάνω ρε φίλε, πηγαίνω παίρνω τα 700 ευρώ το μήνα, και κάνω το κορόιδο. Ναι, άρα, ναι, άρα είναι και τι αστυνόμους θέλουμε εμείς εδώ. Κοίταξε, ναι. Αστυνομικούς έχουμε πολύ καλούς. Αλλά τους χαλάει το επίσημο το κράτος. Ναι, αλλά τα site ξεφτιλίζουν την αστυνομία εδώ. Δεν ξεφτιλίζουν το κράτος. Βρε καλό μου παιδί. Εμένα τον άνθρωπο, τον απλό... που πηγαίνω, προσπαθώ να επιβάλλω τάξη, να φροντίσω τον πολίτη, να τον προστατέψω, έρχεται ο άλλος, εγώ τον πιάνω, τον πηγαίνω μέσα και έρχεται ο δικαστής, ο εισαγγελέας ή πάνω απ' όλα αυτός ο περίεργος υπουργός που έχει ανοίξει τις φυλακές και περάστηκε κύριοι όλοι έξω. Λοιπόν, μία, δύο, τρεις και εγώ δεν κάνω τη δουλειά μου. Είχαμε τον άλλον που τρεπόμαστε να τον πούμε Πακιστανό μουσουλμάνο, που έσπασε το κεφάλι της Μυρτός πριν 5 χρόνια στην Πάρο. Ναι. Πούντος αυτός. Πούντος αυτός. Σηκώθηκε, πήγε, ξέρω εγώ, από εδώ, από εκεί. Έναν άλλο που πιάσαμε πήγε στη Γερμανία, σκότωσε εκεί πέρα μία κοπέλα. Και οι Γερμανοί κατηγορούν τους Έλληνες για αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Αυτά εδώ πέρα τα ξέρουμε. Αλλά βρήκε ένας υπουργός... Πώς την ευχή το λένε, παρά
Πάντως όχι Παρασίδης, εκείνος ήταν καλό παλικάρι. Ναι. Θεός χωρέστον. Λοιπόν, και άνοιξε τις φυλακές, άντε παιδιά όλοι έξω. Λοιπόν, εγώ που ήμουν κάποτε αστυνομικός, που ήμουν κάποτε σώμα ασφαλείας, το πιάνω για να φυλάξω τον πολίτη, τον προφυλάγω τον πολίτη και μετά τον βλέπω να κάνει βόλτα στην παραλία. Τι θα πω εγώ, ότι καπνίζω Μάλμπορο. Ναι. Άντε καλό βράδυ, καλά τα είπες πάντως. Να δούμε, επόμενος κύριος, ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας κύριε. Ελεύθερες οι γραμμές για Σαββίδη. Δεν βλέπω τον κόσμο να τον υπερασπίζεται. Αυτό το πράγμα το λαμβάνω ως προδοσία απέναντι στο Σαββίδη. Ναι. Γεια σας. Έλα φίλε, ναι. Ήθελα να πω για τη φάση, δεν ξέρω αν την παρατηρήσετε, αυτού του μικρού πεκτάκου που λέγεται Κίτσιου, που μας έδειξε τα αυτιά του. Ποια αυτιά? Ο Πέλκας έδειξε τα όργανα. Όχι, όχι, όχι. Μιλάμε για τον κόλ που βάζει και μας δείχνει τα αυτιά. Και η διοίκηση έκανε την πάπια. Το αυτή δεν είναι, ρε φιλέ, συγγνώμη τώρα. Το αυτή δεν είναι κάτι το προσβλητικό. Τι σημαίνει το αυτή? Όχι, το αυτή να σας πω τι σημαίνει. Σημαίνει επειδή με βρίζετε, εγώ έβαλα γκολ και σας γλίτωσα. Και καλά. Αυτό δεν είναι ανήθικο όμως. Δεν δείχνει κάτι το σωματικό όργανο, ας πούμε, όριο, να δείξει κανένα δάχτυλο, ξέρω εγώ. Ναι. Πώς? Γιατί να τον βρίζουμε? Ποιος τον έβρισε τον Κίτσιο? Δεν τον βρίζουν όλοι, λένε ότι είναι μικρός παίκτης, που είναι δηλαδή. Εδώ και τρία χρόνια δεν έχει μάθει να κάνει σέντρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο κύριος Σαββίδης λέει ότι θέλει να πάρει το πρωτάθλημα ή ο φίλος σας ο Τζόρνταν, προκλητικά το λέει. Και εγώ βλέπω, διαβάζω τα μπάτζετ. Ολυμπιακός, 45 εκατομμύρια. Ολυμπιακός, τι 45 εκατομμύρια? Μπάτζετ. Μπάτζετ. Ναι. Ναι. ΠΑΟΚ, 15 εκατομμύρια. Ναι. Και από την άλλη χώρα, Μπεσίκτας, 120 εκατομμύρια. Είδατε, διαφορά ομάδας, Μπεσίκτας με Ολυμπιακό. Τα λεφτά κάνουν τη διαφορά, ξεκάθαρα. Και αυτή η ομάδα μπορεί να πάρει και το ευρωπαϊκό αυτό το, η Μπεσίκτας. Ποιος να πάρει? Λοιπόν, η Μπεσίκτας να πάρει το Europa League. Γιατί έχει ομάδα. Γιατί όταν επενδύουμε, κύριε Σαββίδη, επενδύουμε. Δεν παίρνουμε παίκτες με κλίδες σπασμένες, έτσι. Και τώρα πάμε στον Ήβης. Από τότε που άλλαξε το γυμναστή βλέπουμε θλάσεις, παίκτες να βγαίνουν 6 μήνες εκτός. Το έχετε παρατηρήσει αυτό? Γίνανε κάποιοι τραυματισμοί, αλλά δεν γίνανε τραυματισμοί θλάσεις. Εντάξει, αυτός τώρα πάνω στη φάση το παθεί, αλλά εγώ τον γιατρό θέλω να ρωτήσω, γιατί δεν τον έβγαλε το Μιστακίδη στο 10ο λεπτό έξω? Γιατί δεν τον έβγαλε? Εγώ θα έλεγα γιατί δεν εξέτασαν ότι ο άλλος είχε πρόβλημα στην κλίδα. Και αυτό ήταν ένα θέμα. Στα μικρά γράμματα το διαβάσαμε. Δεν το διαβάζαμε, το έχει γράψει site συγκεκριμένο. Και πού το ξέρει αυτό το site, πάντα τα ξέρει και τα μαθαίνουμε μετά από καιρό. Ποιο site ήτανε? Ο Μπαλαντόρος. Ο Μπαλαντόρος. Ναι, το έχει γράψει. Πώς τα γνωρίζει αυτό το site και... Μάλλον ο Μπαλαντόρος ήταν πιο, ας πούμε, τι να πω, το είδε πιο μπροστά. Το κάνει ερώτημα, λέει, προφανώς θα υβρίστηκε. Λέει, θα κάνουμε, λέει, μεγάλη μεταγραφή, λέει, θερματοφύλακα, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα. Και βλέπω ο Μπατατούδης όταν είχε αγοράσει τον ΟΚΑ, έκανε 3 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Γραπτόπουλε. Τρία. Ναι. 3 εκατομμύρια, ένα δις δραχμές τον είχε πάρει. Πάντως ο Γρηγόρης ο Κόκκινος που παρατήρησε τον πανηγυρισμό μου λέει εδώ, εγώ δεν το παρατήρησα, τον κόλλιδα, την καρδιά του χτυπάει ο Κίτσου, λέει, σιρωμένος, λέει, είναι ο φίλος. Λάθος είναι ο Γρηγόρης, ηρωνικά να δίνει, δείχνει τα αυτιά του και τους λέει δεν σας ακούω, δεν σας ακούω εσείς που με βρίζετε, ναι. Αυτό έχει κάνει. Ωραία, και κατανοητό, εμένα δεν είναι, μεμπτό. Άλλη ερώτηση και τελευταία. Ο Σαββίδης βάλεται από το κράτος με τη ΣΕΚΑΠ και γενικότερα με τις επενδύσεις του. Ο ΠΑΟΚ τι κάνει γι' αυτό η οικογένεια? Τι κάνει η οικογένεια? Ναι ρε παιδί μου, ποια είναι η στήριξή της? Τι να κάνει δηλαδή? Γιατί στον Ολυμπιακό τι κάναν? Ολυμπιακός όταν το χοντρό να πούμε τον βαλότανε από δικαστές, από ΝΟΡ, ΜΟΡ. Τι κάνανε? Μαρινάκες καταρχήν...
Έχει επιχειρήσει. Ποια είναι η διαφορά, ρε παιδί μου, να καταλάβω. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Έχει επιχειρήσει στο εξωτερικό. Ναι. Δεν έχει κάποιο αρνητικό αντίκτυπο. Αυτό που κάνει περίεργη εντύπωση όταν είχε πρόβλημα με τα δικαστήρια είναι ότι δεν του απαγόρευσαν την έξοδο στο εξωτερικό, που συνήθως... Ναι, αυτό είναι το δικαστό θέμα. Δεν με απασχολεί εμένα αυτό, αυτή στην παρούσα φάση. Εμένα με απασχολεί ότι όταν ο Μαρινάκης είχε πρόβλημα με τους θεσμούς τους ελληνικούς, ναι, δικαστήρια και τα λοιπά, με τις δουλειές του, παλέμαχοι, οργανωμένοι, ρεπόρτερ, τσουκαλάδες, παρατρεχάμενοι, site... Όλοι στήριξαν με βρόντο φωνής το Μαρινάκη. Ε, και εδώ βλέπω ότι το Σαββίδι του ρίξαν 38 εκατομμύρια και δεν το ξέρει κανένας. Δεν το μάθανε. Μια ανακοίνωση δεν βγήκε. Στήριξης, τίποτα. Πολύ κρύα σχέση. Ναι, και πάμε τώρα στην ατετλοσύνη του επενδυτή, του ψευτοεπενδυτή που λέω εγώ. Ποιος είναι ψευτοεπενδυτής? Ο κύριος Σαββίδης. Για ποιο λόγο το λες? Γιατί σας είπα, με 15 εκατομμύρια και έχω δώσει όλους τους παίκτες. Ναι. Δηλαδή, βάζει υποτίθεται 15, παίρνει 15. Αυτό δεν είναι επένδυση. Μάλιστα. Και ο Γούμενος να έκανε αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, 5 χρόνια στη διοίκηση δεν έχει πάρει ένα τίτλο. Με ένα πρωτάθλημα ελληνικό, το οποίο έχει πέσει πάρα πολύ. Πάει τελείως. Κάσε, εσύ ΠΑΟΚ δεν είσαι. ΠΑΟΚ δεν είσαι. ΠΑΟΚ. Για το θέμα του Σαββίδη με τη ΣΕΚΑΠ, τι έχεις να πεις? Μπαίνεις μπροστά. Γιατί να μπω μπροστά. Γιατί να μπω μπροστά. Πάμε επόμενη γραμμή. Πολύ ωραία. Yeah. Γιατί να μπω μπροστά. Δεν έχω κανένα λόγο να μπω μπροστά. Η θύρα 7 μπήκε. Γιατί μπήκε η θύρα 7. Δεν το ξέρω. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Κωστή. Κλείς το ράδιο, φίλε. Κωσκοτά θα με πεις. Το κλείσα. Μπράβο. Δεν σε παρακολούθησα από την αρχή και δεν έχω πολύ καταλάβει τι θέμα υπάρχει με τον κύριο Σαββίδη. Αλλά ό,τι θέμα για να υπάρχει, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα του λαού του ΠΑΟΚ να κινηθεί υπέρ του αυτού του ανθρώπου. Άλλωστε ο Σαββίδης είναι ο μεγαλύτερος ευεργέτης στην ιστορία του ΠΑΟΚ, από καταβολής του ΠΑΟΚ, οπότε νομίζω θα έχει όση στήριξη χρειαστεί. Δεν τη βλέπω. Αν χρειαστεί. Δεν τη βλέπω. Αν χρειαστεί. Εντάξει, τώρα δεν τη βλέπω, ρε φίλε, δεν τη βλέπω. Ρε σηκωστεί τώρα με τις φυλάδες και το ψευτοκράτος των Αθηνών. Τώρα μου βγήκε ο άλλος μου πριν και μου έλεγε για τον Μαρινάκη. Μου, ρε φίλε. Σε ρωτάω κάτι. Υπάρχουν παλέμαχοι στον ΠΑΟΚ να στηρίξουν τον Σαββίδη? Καταρχάς, δεν σε παρακολούθησα από την αρχή, δεν ξέρω τι θέμα υπάρχει. Αλλά αυτό είναι το θέμα, κάτσε να το πω. Δεν περίμενε στήριξη από τους βετεράνους και από τους καλάδες. Φρόντισε ο ίδιος να κάνει στήριξη με αυτούς που ήταν διαθέσιμοι. Δεν κατάλαβες καλά. Όταν ο Μαρινάκης είχε θέματα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, παλέμαχοι, όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού το στήριξε. Εσείς τι κάνετε εδώ? Εδώ υπάρχει ένα ρεπορτάζ που δεν το ξέρεις. Που δεν το ξέρει ο ΠΑΟΚΣΙΣ, κοιμάται όρθιος, ναι, ότι για τη ΣΕΚΑΠ μπήκε, ναι, 38 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο, ναι, για ένα θέμα του 2008 που ο Σαββίδης, ναι, τον πήρε το 2013. Ωραία. Και θες να μου πεις εμένα τώρα ότι αυτό πρέπει να το σχολιάσουμε. Και δεν είναι το εμετικό κράτος των Αθηνών που ξαφνικά, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτή την τέτοια, την υπόθεση με τους κουμπάρους. Και τα γάλατα και τα σιτηρά. Ποια γάλατα, ρε, ποιους κουμπάρους με λες? Εδώ η οικογένεια του ΠΑΟΚ θα κάνει κάτι για το Σαββίδη στα επενδυτικά του. Άχρια, τι θα κάνει, ρε, τι να ασχοληθείς με τους Καραγκιόζηδες. Άχρια, τι θα φταίει, θα επαναφέρουμε το καθεστώς στο Τέμπι. Θα τους πηγαίνουμε κολοφεράζοντας από τα Τέμπι, όπως παλιά. Α. Δηλαδή τώρα τι θες να μου πεις, ότι ο άλλος ξαφνικά από τους 18 μάρτυρες του Νουρουάν οι 16 βρέθηκαν, ξέρω εγώ, ανασκολοποιημένοι από ρινόκερους γιατί κέρδισαν ταξίδια στην Αφρική την κεντρική. Δεν με νοιάζουν, ρε, που βρέθηκαν. Δεν με νοιάζει που βρέθηκαν. Με νοιάζει που εκεί... Εγώ όταν έρχομαι να νοικιάσω ένα σπίτι ή να το αγοράσω, έτσι, οκ, φροντίζω να είναι ξεκάθαρο από λογαριασμούς και από κρυφές χρεώσεις και τα λοιπά. Αλλά όταν ο άρθρος έλκει σου πει, εγώ ξέρεις ότι είχα αυτό το σπίτι 15 χρόνια και δεν πλήρωσε κανένα λογαριασμό και πλήρωσε τους εσείς τώρα, τι να κάνει ο άνθρωπος? 38 εκατομμύρια το 2008. Να πάρα να τα πληρώσουν αυτοί που τη διοικούσαν το 2008. Αυτά θα λέμε ακόμα. Και επίσης, όσον αφορά για το budget, προφανώς, οι πολλοί προπονητές της εξέδρας που παίρνουν την φωνό, το γήπεδο αυτό δεν το έχουν τρέξει ποτέ μια φορά πάνω κάτω. Έτσι.
Γιατί το μπάτζετ είναι σημαντικό πράγμα. Τι με ακούς? Σ' ακούω με έκπληξη. Είναι σημαντικό να μου πράγμα. Μιλάς, αλλά μου να μου μιλάς για το μπάσκετ. Καλά. Εδώ δεν στηρίζει το Σαβίδι. Τον άλλο το πρέλεπι θα στηρίξει. Δεν σε εμπνέει. Για το μπάτζετ που είπε ο άλλος 45 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια και ψευτοεπενδυτής. Ποιος είναι ο ψευτοεπενδυτής, ρε? Αυτός που έβγαλε 12 εκατομμύρια ευρώ από την τσέπη και πλήρωσε τον ελληνικό άπατο, δηλαδή. Έλατε και για ανταμοιβή ο Κολάος του ΠΑΟΚ τον γράφει κανονικά στο πρόβλημά του. Τον γράφει κανονικά στο πρόβλημά του. Αντίο ζωή. Πάμε επόμενο. Βέβαια. Βέβαια. Τον γράφεις κανονικά. Κανονικά και με τον νόμο. Πάμε. Παπ. Έλα φίλε. Απολωνιστήθηκες αγόρι μου. Καλώς το να. Λοιπόν, μιλάνε πάμε... παοξίδες αργιανοί, ρεπόρτερ και τα λοιπά, ότι ο Απόλλων είναι ανήθικος που δεν δίνει στη δόξα δράμας. Λοιπόν, άκουσε να σε πω λίγο για... και ψάξε και τους ρεπόρτερ σου και εσύ να μάθεις λίγο τις μερικές αλήθειες. Για πες. Καταρχήν ο Απόλλων πήρε τα ηλίκη εισιτήρια στη δράμα. Νταϊλίκη. Νταϊλίκη, ναι. Η επίσημη ΠΑΕ της δεν μας έδωσε εισιτήρια. Αυτό δεν το γνωρίζουν οι ρεπόρτερ, ούτε εγώ το γνώριζα. Δες το λίγο, να δεις αν όντως είναι έτσι. Γιατί αφήνουν να εννοηθεί ότι η δόξα δράμας έδωσε εισιτήρια. Αν επίσημα η δράμα, σαν δράμα, ΠΑΕ, ΠΑΕ δεν είναι, ερασιτικό σωματείο, ο ΜΓΣ της, έδωσε εισιτήρια στον Απόλλων και πώς πήγαμε εμείς. Α, έδωσε εισιτήρια. Άμα έδωσε. Και έγινε ιστορία με τους αστυνομικούς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κύριε, είναι 2000 και θέλουν να έρθουν στην Καλαμαριά. Είμαστε φιλόξενοι λαός. Περιμένουμε. Να έρθουν, να μπουν στη θύρα μας. Αν θέλουν και στις δύο, να κάνουμε και εκεί και μαζί. Αν είναι τόσο μάγκες. Γιατί ετοιμάζουν λαό να κατέβουν. Ποιος? Η δράμα, έτσι λένε. Οι δραμινοί θα ενωθούν με παοξίδες δραμινούς. Και θα φάνε την κερκίδα σας πιθανόν. Εσείς ναι. Συμμάχους έχετε? Συμμάχους? Ναι. Συμμάχους θέλει. Γιατί οι δραμινοί έχουν συμμάχους τους παοξίδες. Εσείς μα έχετε δηλαδή, συμμάχους. Συμμάχους. Εμείς είμαστε εκεί πέρα. Θες μια άποψη. Εγώ θες μια άποψη. Θες μια άποψη. Θες μια άποψη. Για πες μου λίγο, φίλε, για πες μου. Να πάρετε εγώ την original και να κάνετε κερκίδα με βοήθεια ή με την original. Δεν κάναμε κανένα κερκίδα εγώ. Εγώ λέω τη γνώμη μου. Εσύ πες. Αν ήξερα ότι ο Καλαϊτζίδης τα έχει καλά με το Μελισανίδη και εξυπηρετεί φιλίες και τα λοιπά, γιατί να μην έρθει η original αφού θα έρθουν θυροτεσεράκιδες στην Καλαμαριά? Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω ποιος θα έρθει στην Καλαμαριά. Εγώ σου λέω πως έχουν τα πράγματα. Όπως ήρθα εγώ στη δράμα, γιατί επίσημη είπα το ΜΓΣ της δράμας δεν μου έδωσε εισιτήρια επίσημα. Ψάξ' το λίγο να δεις πώς πήγα εγώ στη δράμα. Δεν το ξέρω. Λίγο. Θα με πει ο κόκκινος που ήταν εκεί. Ναι, θα σε πει ο κόκκινος που ήταν εκεί πέρα και ταυτόχρονα και από αλλού. Ναι. Ωραία. Πες το να σου πει πώς πήγαμε εμείς στη δράμα. Από εκεί πέρα δεν με νοιάζει καν η διοίκησή μου. Ο παδός είμαι σίγουρα θέλω να έρθουν και οι φιλοξενούμενοι. Ναι. Όπως πήγα εγώ θέλω να έρθουν και αυτοί. Ναι. Το τι έγινε δεν με νοιάζει να σου πω την αλήθεια, δεν θα πω σε δικασία ούτε να μαλώσω με κανένα ούτε τίποτα. Θέλω να γίνει το παιχνίδι όπως... Στην Καβάλα φίλε, η μπάτσι, στην Καβάλα η μπάτσι. Για ναι. Ποιο λόγο χτυπούσαν τους παίκτες και οι παίκτες ανταπέδωσαν? Εγώ θα σου πω αυτό. Ναι, εσύ θα μου το πεις. Εγώ θα σου πω αυτό. Βίντεο είδες? Ναι, το βίντεο το είδα, όλα τα είδα. Το λόγο δεν ξέρω. Ξέρω εγώ, μπορεί να πει καμιά βαλίτσα τίποτα παραπέρα. Εσύ. Τι να σε πω. Βαλίτσα, ε. Μάλιστα. Γίνονται και τέτοια. Καληνύχτα, επόμενο κύριο. 90 όλα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Έλα, να το πω, καλησπέρα. Καλώς το να. Μπορεί να με κάνει λίγο δίκη. Μπράβο, λοιπόν, μπε. Ορίστε. Θα με κάνει λίγο κόμμα, δεν λέω, αυτή. Λίγο έτσι να με κάνει. Εγώ λέω να πα στην τουαλέτα. Να αυτοικανοποιηθείς, να περάσει η ιστορία και όταν θα αυτοικανοποιηθείς θα ξαναπάρεις τηλέφωνο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Ραπτόπουλε. Τελικά οι ψυχολόγοι όντως πρέπει να κάνουν καλές δουλειές. Καλημέρα σας κύριε. Καλημέρα σας κύριε Ολυμπιακέ. Για πείτε μας γιατί αγαπάτε το Μαρινάκι. Καλημέρα σας κύριε Ραπτόπουλε στην πιο ερωτική πόλη. Ναι, καλημέρα στην πόλη. Καλημέρα που κύριε. Το λιμάνι της δεν έχει ούτε μία βάρκα. Ναι. Καλημέρα σε αυτή την πόλη που αν θα περπατήσετε τη Μοναστηρίου από το σταθμό πηγαίνοντας για το Κορδελιό
τα πάντα είναι σβηστά εκεί, σε πιάνει ένα τρέμουλο αυτή τη στιγμή. Ναι. Να σε ρωτήσω ένα Κωστάκι μου, εσύ που είσαι και άνθρωπος που αποφεύγεις δηλαδή την ίντριγκα. Ναι. Και είσαι και στατιστικολόγος. Ναι. Δεν μου λες, ναι. το 1997, ναι. από το μάτς της καρδιάς σου, της ομάδας της καρδιάς σου, Άρης Καβάλα, με εκείνα εκεί τα γκολ έξω από τη μεγάλη περιοχή από τα 40 μέτρα, τι σου έχει μείνει περισσότερο από αυτό το μάτς? Ποιος ήταν ο τερματοφύλακας εκείνη την ημέρα? Μου έχει μείνει η ασχετοσύνη του συγχωρεμένου, του προέδρου, του Άρη, του γιατρού, του... Όχι, δεν ήταν ο γιατρός εκείνη την ημέρα. Ο γιατρός ήταν. Ο γιατρός ήταν, ναι. Πέρα από το συγχωρεμένο. Άκουα εμένα. Ναι, ναι, σ' ακούω. Ο Γράντας του είπαν, ναι. θέλει Καβάλα 15 εκατομμύρια δώσει το παιχνίδι. Άκου τώρα. Ναι, ναι. Λέω Γράντας, ωραία, τα δίνω. Τα παίρνει κάποιος παράγοντας τα λεφτά. Ναι. Και λέει με το μυαλό του, έλα ρε πια Καβάλα. Α, τους πάρουμε. Μάλιστα. Τα βάζει στην τσέπη. Ξεκινάει το μάτς. 0-1-0-2. Ναι. Και μετά η Καβάλα σου λέει, εμείς είμαστε τίμοι άνθρωποι. Τερματοφύλακας ποιος έπαιζε, αυτό με ενδιαφέρει βρε. Κατάλαβες τι έγινε? Ναι, ποιος έπαιζε τερματοφύλακας? Τερματοφύλακας του Άρη έπαιζε ο Χρήστος Καρκαμάνης. Μάλιστα. Το 97 με 99 ποιος ήταν τερματοφύλακας? Πότε πήρε η ΑΕΚ εκείνο εκεί το 0-1 μέσα στο Καπτατζόγλιο? Ο Καρκαμάνης, τι θες να πεις με αυτό? Από αυτό το παίχτη, από αυτό το ποδοσφαιριστή, το μεγάλο τερματοφύλακα με μία συμμετοχή στο Μουντιάλ του 1994, ναι. του μεγάλου του Αλκέτα Παναγούλια, σε εκείνο εκεί το αλυσμόνητο 4-4-2 που χάσαμε 2-0 από την Ιγυρία, ήταν βασικός. Έτσι έχει μία συμμετοχή. Βασικός δεν ήταν, παίξανε ο Ατματζίδης, έπαιξε ο Καρκαμάνης. Με την Ιγυρία έπαιξε αυτός. Με την Ιγυρία έπαιξε ο Καρκαμάνης. Ο Ατματζίδης έπαιξε με τη Βουλγαρία. Δεν θυμάμαι τον άλλον. Ο Μίνου. Ο Μίνου ήταν. Ο Μίνου, ναι. Δεν θυμάμαι τον άλλο. Ο Μίνου, ναι. Θυμόμαστε σε πληροφορήσω, να σε πληροφορήσω ότι ο Καρκαμάνης στο παιχνίδι Ηρακλής ΑΕΚ 2-3 έπαιξε τραυματίας. Ναι, αλλά στη μνήμη του κόσμου τι έχει μείνει χαραγμένο. Τώρα κοίταξε να σου πω κάτι. Η τελευταία φάση στο 93. Εγώ οφείλω να ομολογήσω και ξέρω και πού έκανε και φυσιοθεραπεία. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ αυτό ήθελα να μάθω από σένα, Κωστάκη μου. Με ικανοποιείς πλήρως, με καλύπτεις πλήρως την ερώτησή μου. Έπαιξε τραυματίας. Θα οφείλουμε να τα λέμε όλα, έτσι. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Να σε ρωτήσω, ρε Κωστάκη μου. Τον Πυρσό Γρεβενό σαν ομάδα το ξέρεις? Το ξέρω, βέβαια. Ξέρεις ότι ο Σακούρκο όταν έπαιζε στον Πυρσό των Γρεβενών, γιατί έφυγε? Ξέρω, άφησε καμιά έγκυο, πού να ξέρω. Όχι, ρε παιδί, δεν είχε άδεια παραμονής και τον απελάσανε. Τον απελάσανε? Ναι, τον συνέλαβαν τα τοπικά όργανα εκεί. Δηλαδή, ποια είναι. Όταν δεν έχεις παραμονή σε μια χώρα, ρε παιδί μου, ποιοι σε συλλαμβάνουν, Αν έχεις λεφτά, δεν σε συλλαμβάνει κανένας. Μάλιστα, εντάξει. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, ρε Κωστάκη. Αν είχε. Αν είσαι ο Σανχούργο, ξέρω εγώ. Εντάξει, αν παίζει τον Ολυμπιακό, δεν σε συλλαμβάνει. Εντάξει, δεν θέλω να σε πω τώρα δηλαδή, πόσο απέχει δηλαδή, η γραμμή του ημικυκλίου στη μεγάλη περιοχή μέχρι την Άσπρη Βούλα. Πόσα μέτρα είναι, αν είναι 9-15 και αν το μισό το κέντρο από τη γραμμή τη έντρα μέχρι το ημικύκλιο είναι πάλι 9-15. Αυτά δεν θέλω να στα πω, ούτε θέλω να στα αναφέρω. Δεν μου λες, ρε Κωστάκη μου. Ναι. Έτσι. Γιατί χθες υπήρχε ένα παράπονο από τον κύριο, έναν ακροατή της εκπομπής που βγήκε και είχε ένα παράπονο προς το πρόσωπό μου. Γιατί είμαι και λίγο, είμαι ένας παράξενος τύπος και αδαής πάνω σε ποδοσφαιρικά θέματα. Διότι δεν κατέχω τα συστήματα ούτε του 4-4-2 ούτε του 3-4. Δεν δουλειά σου. Όχι, δεν είναι και δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι οδηγός και να πλένω τα ζατολάστιχα του Κρυσάβα. Έτσι. Ναι. Δεν μου λες. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο. Προπονητής στον Τηλικράτη ποιος είναι? Λευκάδος. Τηλικράτη Λευκάδος. Ναι. Ο Πατζιαράς. Ο Πατζιαράς. Μάλιστα. Ποιος έπαιζε, ο Τηλικράτης Λευκάδος Σαββατοκύριακο, πού έπαιζε, κύριε Ραπτόπουλε? Εδώ με τον Αχιλέα είναι ο Κεσαρία. Μάλιστα. Ξέρετε ότι το 2009 με 10 όταν αποχώρησε ένας προπονητής από τον Πυρσό Γρεβενών, ότι ευχαριστούσε πολύ τη διοίκηση για την κοινή συνενέση διαζύγιο και τους συνεργάτες, τον κύριο Πατζιαρά και τον κύριο Καρκαμάνη, για την άριστη συνεργασία που είχαν. Δηλαδή πώς προκύπτει τώρα δηλαδή καταρχήν
υπάρχει θέμα πολιτικό, διότι από το 1974 έως και σήμερα υπάρχουν 1.800 Έλληνες Κύπροι αγνοούμενοι, που δεν θα μάθουμε ποτέ και ούτε οι οικογένειές τους. Δεν μπορούμε να χαρακτηρίζουμε ούτε να αποκαλούμε ένα λαό με αυτούς τους χαρακτηρισμούς του ανθρώπου που τοποθετήθηκε στο πρόσωπο του προπονητή Ανδρέα Παζιαρά. Καλά, είναι άποψή του. Σεβαστή η άποψή του, αλλά δεν πάνε αγνώμη. Θα πρέπει να τη σεβαστούμε, αλλά δεν πρέπει και να την. Δεν πρέπει όμως και την να την. Ότι εγώ πιστεύω ότι οι Κύπροι όλοι είναι αγνώμονες. Ναι. Τους χαρακτηρίζει γιατί το DNA τους, η αγνωμοσύνη. Δεν μου λέτε, βέβαια, ξέρεις πολύ καλά ότι οι Κύπροι δεν μας χωνεύουν. Εγώ είμαι προπονητής σε μια ομάδα και εσύ είσαι προπονητής στην άλλη ομάδα. Ναι. Εάν δεν σου δώσω 5 τρίγωνα πανοράματος ή δεν μου φέρεις 5 κιλά γανέδες από το Λευκώνα. Δηλαδή, γιατί να πρέπει να συνεργαστούμε, Κωστάκη μου? Αυτά είναι δικά τους θέματα. Δεν μπαίνω εγώ σε λεπτομέρειες. Πιθανότατα γιατί οι σχέσεις χαλάσαν και υπήρχε μια ένταση μεγάλη. Ναι, μήπως είναι λόγω του βαθμολογικού αποτελέσματος. Το δύο άλλα πράγματα. Ποιο... Εκεί πάμε, δεν μας ενδιαφέρει και ούτε δεν θέλαμε να μάθουμε ποτέ τι προέκυψε. Αλλά να σε ρωτήσω, ρε Κώστα, πριν 2 χρόνια η ομάδα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, η ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ Ηρακλής, που έπαιζε ένα φιλικό. Έτσι, γιατί το φιλικό έγινε, θύμισε αγώνα ΚΑΤΣ από την αντίπαλη ομάδα? Γιατί στα φιλικά οι προπονητές πρέπει να διαπιστώνουν, ναι, σε συνθήκες πραγματικού αγώνα τις δυνατότητες των παικτών. Μπορεί κάποια φιλικά να είναι. Το... Τι ναι, να είναι, δηλαδή, η τσίγκολελέτα να πούμε. Όχι, εγώ ρωτάω, κύριε Ραπτόκλειο. Φιλικά μάτς επιτρέπεται δηλαδή να έχουμε και τραυματισμούς με σπασίματα από ποδιών ποδοσφαιριστών? Δεν φτάσαμε μέχρι εκεί. Πώς δεν φτάσαμε μέχρι εκεί? Αυγεί ο ρεπόρτερ του Ηρακλή να σα το πει. Πριν 2 χρόνια πάλι. Πάλι Καζαντζίδη θα έχουμε εδώ δηλαδή. Όχι, πυρικός αεποντιών Ηρακλής. Προπονητής των Ηρακλής ήταν ο Παπαδόπουλος, ο Νίκος. Έχασε ένα μηδέν. Που ήταν και αρχηγός τότε σε εκείνο και το μάτς με την Καβάλα, δεν ήταν? Για ο Μητσόπουλος ήταν αρχηγός. Δεν θυμάμαι. Ο Μητσόπουλος πρέπει να ήταν αρχηγός. Ο Μανώλης ο Μητσόπουλος ήταν αρχηγός. Τα λέμε, κύριε μου. Τα λέμε. Αλλά δεν μου είπατε. Δεν μου είπατε γιατί τόση αγάπη στο Μαρινάκι εσείς και υποξίδες όχι στον Σαμίδη. Μα κοιτάξτε να δείτε, εγώ μπορώ να σας πω τώρα για το μπράντι που ήπιανε ο κύριος ο Μεγαλόκαρδος. Το μπράντι? Βεβαίως, ήτανε το αγαπημένο μπράντι που έπινε ο Μέγας Ναμπολέων, το Κουρβουασιέ. Και να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Ραπτόπουλε, και πριν κλείσω. Θα ρωτήσω τον κόκκινο αυτό το ποτέ, δεν το ξέρω. Ναι, ναι, πείτε μου σας παρακαλώ, κύριε Ραπτόπουλε, ότι. Έτσι με το χέρι την καρδιά, γιατί ξέρω ότι είστε ταπεινός άνθρωπος. Πείτε μου έναν προπονητή που επετέθηκε σε ποδοσφαιρικό αγώνα κατά του διαιτητή. Πολύ. Όχι, εν ώρα αγώνος. Πάρα πολύ. Και συνελήφθηκε αυτόφορο. Και αποβολές και όλα. Πολύ. Όχι, άλλο αποβολή, κύριε Ραπτόπουλε, και άλλο εισβολή στον αγωνιστικό χώρο και λάκτισμα χειροδικία στο διαιτητή εν ώρα του αγώνα. Αυτό πιο αντρίκιο είναι. Πιο αντρίκιο είναι, κύριε Ραπτόπουλε. Βέβαια, τον κουπανάς και τελειώνει. Βεβαίως. Νομίζω ότι τέτοιες ενέργειες προάγουν το άθλημα. Έτσι, στο ανώτερο σκαλί της εκτίμησης και της καταξίωσης στις καρδιές των φιλάθλων. Την καληνύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο, κύριε Ραπτόπουλε. Σιγά τα αίματα, ρε. Λοιπόν. Και δεν θέλω καζατζίδι, κύριε Ραπτόπουλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Ο Γιαννάκης, ο Παοξής, από το ΠΑΓΜΑΚ, μου λέει εδώ σε ένα μήνυμα γρήγορα. Ουδής αχαριστότερος του ευεργετηθέντος, Κώστα μου. Ντροπή σε όσους Παοξίδες δεν στηρίζουν τον άνθρωπο που απέτρεψε τον ΠΑΟΚ από την τύχη του Άρη και της ΑΕΚ. Και στο λέω εγώ που τον έχω κάνει πολλές φορές ποδοσφαιρική κριτική και θα συνεχίσω. Όμως πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Πάμε να δούμε τι ώρα είναι και πάμε στις γραμμές. Στο 90-90 δυνατά. Βλέπω πολύ χλιαρή τη σχέση των ΠΑΟΞΙΔΟΝ με τον Σαββίδη και με προκαλεί ενδιαφέρον. Με προκαλεί ενδιαφέρον. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Λακκούβα, στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα. Στοπ! Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα.
Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Μετρόπολης 95,5. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Πέσαν τέσσερις γραμμές, δύο μείνανε. Το 2-31-0-90-90-90 στη διάθεση του κοινού. 9-55 κενό μήνυμα στο 54-3-40. Έχει και μάτσο Ηρακλής αύριο μεγάλο και σπουδαίο με το Λεβαδιακό που πρέπει να το κερδίσει οπωσδήποτε. Εγώ αν ήμουν Αριανός, φίλε ταξιτζή, περίμενε λίγο. Εγώ αν ήμουν Αριανός, θα πήγαινα στο Καφταζόγλιο να υποστηρίξω με μπλε σημαίες και κασκόλ τον Ηρακλή. Γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να βγει τρίτος από το τέλος ο Ηρακλής και να πέσει στα καρτιά για να βγω εγώ τρίτος. Γιατί εγώ είμαι ανίκανος σαν Αριανός να βγω δεύτερος ή πρώτος. Καλημέρα στον ταξιτζή και τα κύρου, κύρου, κύρου που ακούω. Έλα, φίλε. Ωραίος ρε Κώστα, μπράβο ρε. Έπεσε την περίπτωση. Δηλαδή. Τι να σε πω. Δηλαδή. Ωραίος. Ωραία τα λες. Ωραία τα λες. Εντάξει ρε φίλε, είμαστε σύλλογος ανάδερφος, το ξέρουμε να πούμε. Τι να κάνουμε. Αλλά γουστάρουμε έτσι. Και στη Β' έτσι. Δεν κάνουμε με κανέναν χωριό. Δεν γουστάρουμε κανέναν. Ε, πώς δεν γουστάρεις. Όταν έπαιρνε τον πέναλτι με την. Εδώ με τον. Πώ τον έγινε Γυνιακό, γούσταρε. Τι δεν γουστάρε. Τι πέναλτι ήταν. Εκείνο την αηδία που πήρε. Την αηδία. Και την πέναλτάρα ήταν. Γελούσε ο κόσμο. Και να σου πω και κάτι. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Έβγαλε κόκκινη κάρτα. Έπρεπε να φάγει κόκκινη κάρτα αυτό που το έκανε. Όχι. Γιατί ήταν τελευταίο παίκτη ο Τζιμπούρ. Όχι, δεν έβγαλε. Δεν έβγαλε. Πεναλτάρα ήταν, στην ένα ήμουνα και το θυμάμαι. Πεναλτάρα ήταν. Άσε τι λέει η οθόνη. Πεναλτάρα ήταν. Ήτανε. Τέλος πάντων. Πεναλτάρα. Ε, αφού έπεσε μόνος του. Και σκόνταψε πάνω στο πόδι του. Θα σε ρωτήσω ρε Κώστα κάτι. Τώρα μπαίνω σε ξένα χωράφια, αλλά πες μόνο, εντάξει, το δικηγόρο του διαβόλου. Του διαβόλου, Γιάννη. Του διαβόλου. Ναι, όπου διάβολοι όπου διάβολος, που δεν στηρίζουν τον. Τον ταλαβερτζή αυτόν. Τον ταλαβερτζή αυτόν. Τον άλλο γιατί το στηρίζουν οι άλλοι. Υπάρχει δηλαδή. Δηλαδή εσύ λες ότι αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε δύο double συνεχόμενα και ήταν στους ομίλους της Champions League και έπαιζε, ξέρω εγώ, να πούμε με. Δεν ξέρω εγώ με τι. Είχε ένα μπάτζι 45-50 εκατομμυρίων κάθε χρονιά. Εσύ λες οι ΠΑΟΚτσίδες δηλαδή, για να το στηρίξουν. Αν το στηρίζαν οι ΠΑΟΚτσίδες. Τι είδε ρε φίλε από τον τέτοιον. Τι είδε. Ναι, είδε ότι δεν έγινε Άρης και Ηρακλής. Είδε ότι δεν έγινε ΑΕΚ. Άκουσε λίγο. Είδε ότι έχει προοπτική. Είδε ότι έχει προοπτική. Είχα πει σε κάποιον, ναι. Σε κάποιον, γιατί με είχε την προηγούμενη μέρα είχε πει ας πούμε για τη ΓΑΜΑ Εθνική και καλά, ότι πέσαμε και κάναμε. Και του λέω, φιλαράκο, μπορεί να ανέβω σε ένα, σε δύο, σε πέντε, σε δέκα, σε είκοσι χρόνια. Όταν θα ανέβω, εσύ πάλι τους ίδιους τίτλους θα έχεις. Αυτό του είπα. Η διαφορά, φίλε, δεν είναι ούτε η Β' Εθνική, ούτε η Γ' Εθνική, ούτε αν έβαλα γκολ να πούμε και πήρα πρόκριση να πούμε μέσα στη Φιωρεντίνα. Είναι οι τίτλοι, φίλε. Δίχως τίτλους, δεν είσαι τίποτα. Είτε Β' είσαι, είτε Γ', το ίδιο πράγμα είναι. Οι τίτλοι μετράνε. Και τίτλο, ο Σαββίδης ακόμα στον ΠΑΟΚ δεν έφερε. Πολλοί λένε είναι χειρότερο να έχεις λεφτά και να μην παίρνεις τίτλους από το να μην έχεις λεφτά και να πέφτεις γιατί χρωστάς. Πολλοί παοξίδες το λένε. Θες να πεις ρε, φίλε. Θες να πεις ρε. Να έχω τώρα λεφτά. Συγγνώμη. Να έχω κάποιον που λέει ότι είναι κρίσος και να μην μπορώ να πάρω ένα τίτλο. Ρε παιδάκι μου, λες τώρα ότι δεν τον γουστάρουν οι παοξίδες στο Σαββίδι. Φυσικά δεν τον γουστάρουν. Και αυτή η σαββιδολαγνία που κάνει ρεπόρτερ τι είναι. 5-6. Γιατί δεν έχει τίτλο ρε φίλε. Άμα είχε τίτλους ο ΠΑΟΚ, αν έπαιρνε δύο πρωταθλήματα ή ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο ή πήγαινε ξέρω εγώ στους ομίλους Champions League ή προχωρούσε στους 8 ή στους 16 του Europa. Εσύ λες δεν θα βγαίνανε. Θα ουρλιάζανε. Θα ουρλιάζανε. Το οικονομικό φίλε δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αν πλήρωσε ή δεν πλήρωσε. Ναι. Κάτω επιχείρησή του. Είδες για το οικονομικό τι τραβάς. Δεν ανεβαίνεις. Λεφτά δεν έχεις να κάνεις καλή ομάδα.
Λεφτά δεν έχει για δώρα, λεφτά δεν έχει για διαιτητέ, δεν βγαίνει. Τα λεφτά είναι πολύτιμο, πολύτιμο εργαλείο. Ναι, αγόρι μου, εντάξει, άντε και δεν ανέβηκα εκεί. Εκεί. Εκεί, φυσικά εκεί. Α, το συνήθισε το έργο γάμα βίτα. Να ανέβω και να είμαι, ξέρω εγώ, μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Τι θες να είσαι δηλαδή, πρωταγωνιστής. Αγόρι μου, να ανέβω, αλλά να ανέβω και να πω έρχομαι ρε φίλε, και να βγω με την πρώτη χρονιά να πούμε τουλάχιστον στην Ευρώπη. Συμπολάδες. Εσύ βλέπεις με αυτή την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή να ανεβώ και να πάω κατευθείαν Ευρώπη. Ούτε θα μείνεις κατηγορία, ρε. Αυτό σου λέω. Θα το παλέψεις. Για ποιο λόγο να ανέβω. Εγώ για ένα λόγο θέλω να ανέβω, φίλε. Για ένα και μοναδικό. Για να μην γίνει αυτόν την τραχανοπλαγιά να πούμε εκεί πέρα κάτω, να πούμε το χαρτίρι. Αυτού του πανουριά. Μόνο για αυτόν τον λόγο δεν θέλω να ανέβω. Γιατί σου πέσα μπαϊράκι. Α, δηλαδή εσύ βολεύτηκες, Βιτέθνικη, δεν σε πειράζει να πούμε. Ρε φίλε, να ανέβω να κάνω τι. Να ανέβω, λέει, να κάνω τι. Να ανέβω να κάνω τι. Και δηλαδή 40 χρόνια που ήσουν, τι έκανες. Αυτό λέω, να ανέβω να κάνω τι. Εγώ μετά από τόσο καιρό κάνω την αυτοκριτική μου. Σαν Άρης, τι έκανα δηλαδή. Τότε λες, και ο Πάοκ που δεν πήρε τίτλους τα τελευταία χρόνια, δεν, τι έκανε. Τίποτα δεν έκανε. Ένα πέσει κι αυτός βίτα. Πηγαίνουν και στηρίζουν. Μπαγλαμάδες είναι αυτοί που πάνε και στηρίζουν. Μπαγλαμάδες είναι. Φυσικά είναι μπαγλαμάδες, ρε φίλε. Φυσικά είναι μπαγλαμάδες. Εισηγεία των κορόιδων. Ο άλλος να τα πληρώσει τα 38 εκατομμύρια, ρε φίλε. Όταν αγοράζεις κάτι, το ψάχνεις. Όταν αγοράζεις κάτι, το ψάχνεις. Από τη στιγμή που αναλαμβάνεις και τα χρέη. Έτσι δεν είναι. Μα δεν του παρουσίασαν. Μα δεν του παρουσίασαν χρέη τότε. Να το ψάχνε. Τον παρακάλεσαν κιόλας. Να μην το πάρουν οι Τουρκαλά. Δύο φορές να το ψάχνε τότε. Εγώ στη θέση του δύο φορές να το ψάχνα. Μη σου πω τρεις. Από τη στιγμή που παρακαλάνε κάποιον. Άρα λες τώρα ότι ο Σαββίδης έκανε επιχειρηματικά λάθος. Φυσικά. Αμέλησε να δει. Μάλιστα. Πρώτα να σε πω κάτι. Η ΣΕΚΑΠ, μην νομίζω τα κέρδη ότι είναι από. Η ΣΕΚΑΠ είχε 500 τόσα άτομα και έχει 200. Έδιωξε πολύ κοσμάκι. Εκεί πέρα πάνω πάτησαν οι άλλοι τώρα και πάνε να τη φέρουν. Δηλαδή οι εργαζόμενοι τώρα πάνε να τη φέρουν. Στην ουσία. Θα τα πληρώσει, ρε. Άσε άμα είναι ηθικό δεν είναι, το ξέρω, αλλά στις επιχειρήσεις υπάρχει ηθικό και ανηθικό. Κοίταξε. Εδώ θέλει κουβέντα, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, αλλά ούτε θα συμφωνήσω. Εμένα η απορία μου ήταν το πρώτο σκέλος που ανέλησες. Δηλαδή, πώς το χοντρό συσπυρώθηκε όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού σε ένα πρόβλημα παρόμοιο και εδώ πέρα. Φίλε, του έφερνε τίτλους ο άλλος. Μάλιστα. Ο άλλος του έφερνε τίτλους, δεν θα συσπυρωθεί. Το ίδιο μέγεθος είναι. Δεν άφηνε τίποτα. Περνούσε και όλα τα ισοπαίδωνε. Άρα λοιπόν, η αγάπη θα έρθει με τους τίτλους και όχι με τον νοικοκυριό. Λέω, η αγάπη του Παοξή θα έρθει με τους τίτλους και όχι με τον νοικοκυριό. Για κάνεις άλλη εκπομπή, άλλη ερώτηση. Θέλετε τίτλους να πάρετε 3W συνεχόμενα και να παίξετε τους ομίλους 3 χρονιές και μετά να πέσετε γάμα εθνική ή έτσι και να μην πάρετε τίποτα. Θες αυτό το ερώτημα. Να δούμε τι θα σου πούν. Καλό ερώτημα. Ιντριγκαδόρικο, από αργιανό μυαλό μπορεί να βγει αυτό το ερώτημα. Έτσι είναι, ρε. Χιδαίο μυαλό, ναι. Μα έτσι είναι. Ναι. Τρία-double και Champions League στους ομίλους ή γάμα εθνική και μετά γάμα εθνική ή τίποτα και να στην αλφα. Για να το τελειώσουμε. Μου λες, δεν αγαπιέται ο Σαββίδης χωρίς τίτλο, το νοικοκυριό δεν πουλάει στον Έλληνα. Ρε μάλι ο Έλληνας. Σικά, αυτό μου λες. Ναι. Σικά. Ο παδός τρέφεται με τίτλους, ρε φίλε, όχι με την παραμονή στην κατηγορία ή με την πτώση σε κατηγορία. Γιατί ακούω για τον ΠΑΟΚ να πούμε για την ΑΕΚ που έπεσε γάμα και που έπεσε. Άρα λοιπόν. Που έχει ΑΕΚ, άρα λοιπόν. Ναι. Άρα λοιπόν ο Μπουτόταυρος καλά έκανε και πούλησε τους άλλους αφού θα έπαιρνε τον τίτλο. Φυσικά. Τι. Φυσικά. Μα ξέρουν ότι. Άμα τον έκανε τότε δεν θα βγήζαν οι άλλοι. Δεν είναι και μακριά. Αυτός πάλι λεφτά θα τα βάλει. Σωστά τα τελευταία. Αυτός πάλι μεταγραφές θα κάνει. Ναι. Πάλι θα φέρει ονόματα. Ναι. Δεν κολώνεις αυτό.
Κατανοητό. Και να δώσω και κάτι χαιρετισμούς. Ναι, ναι. Στην κοντινή Κωνσταντινούπολη ήθελα να δώσω. Ναι. Που ακόμα ονειρεύονται τις βραδιές που πέρασαν με τα γιουσουφάκια να πούμε του Πειραιά. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Ναι. Μέσα έξω. Αχα. Α, ναι, και στον Πειραιά κάτω, εκεί στα διόρροφα της Πέτρου Ράλι και στα προσφυγικά εκεί πέρα κάτω, να πούμε που όταν βλέπουν ήλιο, νομίζουν ότι έγινε κάποιο θαύμα, να πούμε, για τη σκοτεινιά που έχει. Ναι. Και στο Κερατσίνι. Στάκι μου. Καλό δρόμο. Α, δεν μου λες. Ναι. Εσύ πρέπει να ξέρεις, συγγνώμη που δεν θα το ξεχνούσα. Πες μου ένα παράγοντα του ποδοσφαίρου ο οποίος έδωσε διαζύγιο στην γυναίκα του για να την παντρευτεί ο πρόεδρος του συλλόγου του. Γνωρίζεις κανέναν? Εντάξει, αυτά είναι προχωρημένα πράγματα. Δεν γνωρίζεις ποιος είναι? Από Αθήνα είναι. Σάββας Θεοδωρίδης. Εντάξει. Η γυναίκα του Κόκαλη ήταν η γυναίκα του Σάββα Θεοδωρίδη. Λεπτομέρεια. Λεπτομέρεια, ρε φίλε. Εντάξει. Αλλά ξεκολλιές να κάνουμε, να πούμε και ό,τι βγει. Λεπτομέρεια. Απλά να οργανωθούμε μόνο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι προοδευτικοί. Δεν έχουν για 300 ευρώ να μαλώνουν στο δικαστήριο. Όχι, θα σε δώσω 500 διατροφή, όχι 200 και να μαλώνει ο δικαστής εκεί. Και είναι άλλο επίπεδο, ρε φίλε. Ναι. Προπάντων ηθική. Και προπάντων ηθική πάνω απ' όλα. Εντάξει τώρα, ηθική τώρα με 60% διαζύγια στην Ελλάδα τα λαϊκά στρώματα. Τώρα εσύ σε πείραξε τώρα και ο Κόκαλης και ο Θεοδωρίδη. Έπρεπε να ρωτήσουν τον Γιαννάκη και την παρέα του, αυτοί ξέραν για την κλίδα. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον Γιαννάκη να σε πει. Καλημέρα. Επόμενη κύριε, και βλέπω είναι αρκετή. Καλημέρα. Μάλιστα. Ναι. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Είπαμε καλημέρα, τι κάνεις? Καλά είσαι, αυτό που λέει. Ακόμα καλά είμαι, άμα ξαπλωθώ το διαβάσει κανένα site. Ρε φίλε, ενώ νομίζω ότι έχεις πολύ μεγάλες δυνατότητες σαν δημοσιογράφος και πιστεύω δηλαδή ότι και σε θέμα ότι μπορείς να κάνεις ανάλυση σωστή, ναι, προσφαιρική, ναι. Αναλώνεσαι ρε φίλε, πολύ άσχημα. Ναι. Για ποιο λόγο ρε φίλε? Θες ποδοσφαιρική ανάλυση εσύ. Εσύ άκουσες κανέναν ακροατή τώρα? Κάτσε να σε απαντήσω εγώ. Κάτσε να σου πω. Δηλαδή στους 50 ακροατές που θα βγουν, θέλει κανένας καμιά ποδοσφαιρική ανάλυση? Εσύ άκουσες? Όχι. Άμα θέλει οποιοδήποτε, οποιαδήποτε ανάλυση ποδοσφαιρική, ατομική, τακτικής, ό,τι γουστάρεις, ιστορίας, μπορεί εδώ να έρθει και να μιλήσει και να το πει. Εσύ βλέπεις κανέναν ακροατή το βράδυ 12 με 2 να κάνει γκαϊλέ, να αναλύσει, ξέρω εγώ, αν θα παίξει ο Μπαστακός αύριο δίδυμο με τον Περόνε και βγει σε ρόμβο Λεωζίνιο πίσω από τους δύο? Και στήκανε, σ' ακούω. Μπορώ να μιλήσω επειδή σε παίρνω και από κάρτα για να μην έχουμε, ας πούμε. Επειδή σε βλέπω ότι, ας πούμε, κάνεις καλή ανάλυση, ρε παιδί μου, σε γενικές γραμμές. Και ποιος νοιάζεται? Εγώ είμαι εξής. Να σου κάνω μια ερώτηση ποδοσφαιρική. Κάνε. Δύο παίκτες θέλω να μου πεις που θα αντάλλασες άμα ήσουν στον ΠΑΟΚ και θα μπορούσες να ανταλλάσσεις δύο παίκτες. Ποιους παίκτες θα αντάλλασες? Ποιους παίκτες θα αντάλλαζα, κατάλαβες? Δηλαδή τι? Άμα έπαιρνες δύο παίκτες από την ΑΕΚ. Ποιους θα έπαιρνα εγώ? Και ποιους θα έπαιρνες, ποιους θα έπαιρνες δύο παίκτες από την ΑΕΚ? Τον Αραούχο θα τον έπαιρνα. Και ποιον άλλον? Λοιπόν, ο άλλος που θα έπαιρνα θα ήταν ο Σιμόες. Ρε φίλε, είσαι άμπαλος ρε φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Εσύ τι θα έκανες? Με συγχωρείς που στο λέω έτσι. Εγώ στον ΠΑΟΚ θα έπαιρνα το Σιμόες και τον Αραούχο. Εσύ ποιον θα έπαιρνες? Θα έπαιρνα τον Αραούχο και τον Χριστοδουλόπουλο. Το Χριστοδουλόπουλο να τον βάλω σαν εξτρέμ. Σαν εξτρέμ, ναι. Ναι. Να φάω, ας πούμε, τον Ενρίκη και τον Μιστακίδη. Γιατί είναι καλύτεροι αυτοί? Ή χειρότεροι? Όχι, είναι καλύτεροι από τον Χρυσοδουλόπουλο αυτοί που λες. Όχι, είναι χειρότεροι. Δεν είναι χειρότεροι. Ο Σιμόες είναι καλύτερος από τον οποιοδήποτε εξάρι του ΠΑΟΚ. Ο Κάνιας είναι καλύτερος από όλα τα εξάρια της ΑΕΚ. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ. Μάλιστα.
Εσύ τι λες. Εγώ λέω ότι αν με έλεγε ο ΠΑΟΚ πάρε δύο παίκτες από την ΑΕΚ, θα έπαιρνα τον Αραούχο και τον Σιμόες. Και μετά θα κρινόμουν από την ιστορία. Επιφυλακτικά το πας όμως το πράγμα. Τι επιφυλακτικά? Εσύ θα πες στον Χριστοδουλόπουλο. Για να μην φας κράξιμο. Από ποιον να φάω κράξιμο? Γενικά ρε φίλε. Τι γενικά? Το πας επιφυλακτικά το πράγμα. Δηλαδή ρε φίλε, συγγνώμη. Ο Λέοβας με τον Τίντακ έχουν διαφορές. Όχι. Ο Μαλεζάς ή ο Βαρέλα με το Βράνιες έχουν διαφορές. Καμία διαφορά. Ωραία. Τον Γκάλο γιατί να τον πάρω αφού έχω το Μάτος? Σέντερφορ. Για χαφ τώρα πάμε. Εγώ έχω το Τζίμιρο και τον Κάνιας. Και εσύ έχεις το Σιμόες και τον Γιώχανσον. Εγώ θέλω το Σιμόες να το βάλω στη θέση του Κάνιας. Το Γιώχανσον τον έχεις παρατηρήσει ποτέ σε αγώνα? Να παρατηρήσω τον Γιώχανσον? Ναι. Μάλιστα. Να πάρω τον Γιώχανσον δηλαδή, δεν θα μου πεις? Όχι, τον έχεις παρατηρήσει, ερώτηση κάνω. Βεβαίως. Σου αρέσει σαν παίκτης? Ναι, δεν τρελαίνομαι όμως. Παίζει φίλε, Εθνική Σουηδίας παίζει. Είναι καλός παίκτης. Η τρίτη μου επιλογή θα ήταν ο Γιώχανσον. Αυτός είσαι ρε φίλε, τώρα μιλάς σωστά. Ναι, αλλά ο Αραούχο μου βάζει γκολ με τρίπλα, μου βάζει γκολ με κεφάλι, μου βάζει γκολ με τσίφι. Τον Αραούχο πώς το βλέπεις, ποδοσφαιρικά πώς το βλέπεις τον Αραούχο? Τον Αραούχο πώς το βλέπω? Ο Αραούχο είναι ένας παίκτης στο σημερινό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, ο οποίος βάζει γκολ με οποιοδήποτε τρόπο, που σημαίνει βάζει γκολ στην κόντρα επίθεση. Βάζει γκολ με τρίπλα. Βάζει γκολ με κεφαλιά. Βάζει γκολ με σούτ έξω από την περιοχή. Τον είδες ότι έχει σούτ? Φυσικά τον είδα. Τον προτιμώ από τον Μπρίγιοβιτς. Έτσι ρε φίλε. Ευχαριστώ πολύ ρε φίλε. Επόμενη γραμμή. Θα συμφωνήσουμε. Bye bye. Επόμενος κύριος. Καλημέρα. 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 Μ' ακούτε? Πολύ καθαρά. Καταρχήν, απαράδεκτο και προσβλητικό για τους φιλάθλους της Καλαμαριάς να τους κουμαντάρει ένας Καλαϊτζίδης σε μια τέτοια ιστορική ομάδα. Ποιος θα τους κουμάντερνε? Ο Καλαϊτζίδης. Ξέρεις καλά ποιος τους κουμαντάρει. Όχι. Δεύτερον και κυριότερον, η κερκίδα των φιλοξενούμενων στη Δράμα πλέον χωράει 500, 600 και 700 και 800 και 900 φιλάθλους. Μάλιστα. Αν η Καλαμαριά με δωρεάν λεωφορεία δεν μπορεί να φέρει άτομα στο γήπεδο, δεν τους θέμε εμείς. Δωρεάν? Ναι, με δωρεάν λεωφορεία. Πολύ καλά έτσι όπως το ακούς. Μάλιστα. Με δωρεάν λεωφορεία 152 φιλάθλους ακριβώς στα εισιτήρια. Και τα εισιτήρια που λένε τα ηλίκια και μαλακίες, σκέτες μαλακίες. Όσα εισιτήρια θέλουν μπορούσαν να μπουν και να μπουν μέσα στο γήπεδο. Οπότε. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ναι. Ούτε καμιά συνέλευση κάναμε με αστυνομικούς και με προέδρους για το αν θα δώσουμε εισιτήρια και αν όχι. Ήρθαν 152 άτομα με δωρεάν λεωφορεία, μπήκαν 152 άτομα μέσα. Συμφωνείς? Δεν το ξέρω το έργο εκεί πώς έγινε. Ρε, όπως και να έχει το έργο, εσύ είσαι, λες ναι σε αυτό που κάνουν Καλαμαριώτες. Για ποιο λόγο? Γήπεδο χωρίς φιλάθλους δεν είναι γήπεδο. Για ποιο λόγο σε ένα γήπεδο που έχει χωρητικότητα 5,5 με 6.000 κόσμο να κυρώνει τους δαμινούς να έρθουν στο γήπεδο και τυπώνεις εσύ για το Κυριακάτικο αγώνα 2.000 εισιτήρια? Πόσο μικρή ομάδα μπορεί να είσαι για να το κάνεις αυτό το πράγμα? Γιατί η κερκίδα της δόξας είναι ισχυρότερη, πιθανόν δυνατή και δεν θα ήθελε ο Καλαμαριώτης να την έχει μέσα εκεί. Απλό είναι. Την υπολογίζει. Γι' αυτό το πράγμα τώρα γίνεται όλο το ιστορικό. Δεν σε υπολογίζει. Εγώ τώρα έτσι πως είμαστε και στον αέρα και μας ακούνε όλοι και ο κόσμος Καλαμαριάς και όλοι οι Δραμηνοί θα υπερισχύουν την Κυριακή μες στην Καλαμαριά. Να το ξέρετε. Πολύ πιθανόν. Θα περισχύουν μέσα στην Καλαμαριά οι Δραμηνοί. Θα είναι και το τρίτο, το άλλο που ήθελα να σε πω. Με αυτή την προπαγάνδα που αριστερά και δεξιά οι δοξέοι είναι και παοξίδες και αριανοί, να το κόψετε. Γιατί? Δεν ισχύει τίποτα τέτοιο. Ελάτε στη Δράμα να δείτε οι δοξέοι τι κάνουν κατά του ΠΑΟΚ, τι κάνουν κατά των αριανών, κατά όλων. Ελάτε να το δείτε στη Δράμα αυτή τη μαλακία που βγάζετε και λέτε όλοι αριστερά και δεξιά. Εντάξει. Οκ, okay, boy. Πάμε για την επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, ράπτω, εγώ είμαι. Καλώς τον. Καλημέρα, από Κομωτινή, καλό. Τι λέει η Κομωτινή, ρε φίλε?
Μια χαρά την αμπή. Τι λέει σε κάπε. Τώρα, ναι. Φοιτητής είμαι εγώ. Τώρα ετοιμάζομαι αύριο, φεύγω, γυρνάω πίσω στην πόλη. Ποια πόλη? Άδεια. Κοζάνη, από Κοζάνη. Είμαι. Κοζανίτης, ναι. Κοζανίτης, ναι. Τι σπουδάζει εκεί? Τι σπουδάζει? Πολιτική επιστήμη. Πώς? Πολιτική επιστήμη. Πολιτική επιστήμη. Πολιτική επιστήμη. Θα γίνει δηλαδή πολιτικό. Θα δούμε, θα δούμε. Δεν το πάω για εκεί πάντω. Αυτό ήταν χρόνια. Ναι. Χρόνια απορία μου. Όταν σπουδάζει κάποιος πολιτικές επιστήμες, ναι, το αντικείμενο εργασίας του μετά ποιο είναι? Κοίτα, η σχολή δεν έχει ακριβώς, ας πούμε, πώς είναι δικηγόρος, βγαίνει δικηγόρος. Μπορείς να ασχοληθείς με πολλά πράγματα. Με ποιο πράγμα? Μπορείς να πας, ναι, να πω τώρα, σύμβουλος, μπορείς να πας σύμβουλος πολιτικού σε δημοσκοπική εταιρεία, μπορείς μετά με κατακτήρες να ακολουθείς τη νομική. Έχει πολλές οδούς. Πάντως, εγώ πτυχίο, να σου πω τη γνώμη πτυχίο, μου, άμα δεν έχεις γκάς από πίσω ο μπαμπάς σου λεφτά και να έχει μια πολιτική έτσι ισχυρή παρουσία, τι να τις κάνω εγώ να τις σπουδάσω άμα είμαι από το Κορδελιό και από τη Τούμπα τις πολιτικές επιστήμες? Εντάξει, είναι μια άποψη γι' αυτό, εντάξει. Ναι, έτσι λέω, δηλαδή είναι. Ναι, ναι, όχι, ναι. Τώρα πήρα να πω σχετικά, άκουσα και τον προηγούμενο, ας πούμε, που λέει για την μπάλα. Μα ναι, στην Ελλάδα δεν νοιαζόμαστε και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, πού το καταλαβαίνουμε. Κέρδισε η Καλαμαριά 2-3 μέσα στη Δόξα. 2-4. Στην Καβάλα, μέσα στην Καβάλα. Ναι. Εγώ τότε το παιχνίδι. Ναι. Και συζητάμε για το ξύλο που έπεσε με τον Καλαϊτζίδη και τους αστυνομικούς. Ναι. Δηλαδή, δεν συζητήσαμε ούτε για το παιχνίδι, ούτε για τίποτα άλλο. Ποιος θα μιλήσει για το παιχνίδι, τι ξέρουνε? Ενώ για το παιχνίδι υπήρχαν πιο σημαντικά πράγματα. Ρε φίλε, άκου να δεις. Η Θεσσαλονίκη. Αν πούμε ότι μας ακούνε στη Θεσσαλονίκη, που μας ακούν σε όλη τη γη. Αλλά ναι, ακούμε για τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τυχαίο που έμεινε μια ομάδα στην πόλη μόνο. Είναι άμπαλη πόλη. Και αυτή η ομάδα είναι κουμαρτζίδες, άκου εδώ τώρα τόσα χρόνια. Είναι κουμαρτζίδες. Δεν αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Είναι μια νέα γενιά κουμαρτζίδων. Το ποδόσφαιρο το βλέπουν μέσα από το κουμάρι. Και όχι μέσα από το αθλητικό ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ναι, το, είναι πολύ έντονο το στοιχείο αυτό στη Θεσσαλονίκη. Το κουμαρτζίδων νέο ποδοσφαιρόφιλο της πλάκας. Δεν τους έχω ζήσει, δεν ξέρω να σου πω τράβουση. Απλά επειδή σας ακούω. Για παράδειγμα. Για παράδειγμα. Σας ακούω και το ραδιόφωνο. Ναι. Εδώ στο Μετρόπολης έχουμε 3-4 πολύ καλούς. Ναι. Μπορεί και σε άλλες περιοχές να έχει. Είναι μειοψηφία. Ναι, μιλάω έτσι για δημοσιογράφους. Ναι. Ο Μάτζιος είναι κόσμημα. Ναι. Εντάξει, ξέρει μπάλα. Ξέρει σωστό, ιστορία, σωστό. Ξέρει παίκτες, τα αναλύσει, ναι, να κάνει κτλ. Ωραία. Είναι και στη, δηλαδή να είναι, άκουμε, να είναι και κουμαρτζής, μεγάλος, και μπαλαδόφατσα, και ιστορία να ξέρει. Ωραία, ο γιατρός, ο γιατρός, ο Ηρακλής. Χρειάζεται και οι γνώσεις χρειάζονται. Μεγάλη μπαλαδόφατσα. Σπάνιο, ναι, είδος. Έτσι είναι, ναι. Εδώ έχει λαϊκισμό, με αδίκησαν, με κάνανε, ποιος θα δει ποιον. Πρέπει να μπεις με την κουλτούρα και τις πόλεις. Οκ, boy, τα λέμε. Ναι, να πω για κάτι ακόμα, για κάτι ακόμα. Ναι. Για Ραούχο, ας πούμε, Ραούχο, ναι, πολύ καλός παίκτης, πιστεύω εγώ τώρα. Ναι. Απλά δεν ξέρει ούτε ο ίδιος τι θέση παίζει και η θέση του δεν έχει θέση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι κάτι σαν το Ρούνεϊ. Είναι δεκάρι, είναι δεύτερος φορ, παίζει και πρώτος φορ. Και δεν είναι στα άκρα, δεν είναι. Για χαρά. Πάμε, επόμενη γραμμή, Γιάννη. Πάμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε, πέσανε τώρα. Έμεινε κανένας? Έμεινε. Έλα. Έλα ρε φίλε. Έλα ραπ. Έλα. Να σου πω λίγο, πες μου λίγο τον ΠΑΟΚ, πώς το βλέπεις αύριο? Πώς? Πώς το βλέπεις τον ΠΑΟΚ αύριο? Δύσκολα. Το βλέπεις για 0-0 γιατί το πιστεύω. Όχι, το βλέπω για 2-0. Για ήττα. Για ήττα, ναι. 2-1. Μάλιστα. Εσύ τι τον βλέπεις? Εγώ το βλέπω για 0-0. Εγώ το βλέπω για φλόκο. Πάντως για νίκη δεν βλέπω. Για νίκη, όχι, δεν τη βλέπω. Βλέπω ήττα με 2-1. Δεν βλέπω ποιος μπορεί να σκοράρει αύριο στον ΠΑΟΚ. Κοίτα, μην το λες αυτό. Οι πίσω γραμμές πολλές φορές λειτουργούν ευεργετικά. Ήρθε από τα εξάρια ο. Εγώ κυνηγάω σκόρερ το Βαρέλα ένα μήνα. Ναι. Ξέρεις γιατί? Στα στημένα χτυπήματα είναι πιο επικίνδυνος από τον Κλάους και από τον Κουλούρη. Πιο επικίνδυνος είναι. Τουλάχιστον ο Βαρέλα έρχεται σε επαφή, την κάνει τη ρουφιάρα την κεφαλιά.
Ναι. Κατάλαβες. Σωστό, σωστό, ναι. Αυτό έχω να πω. Και τον παλεύω 30 μονάδες, αυτό μονάδες κτλ. Και τον κερατά μια Κυριακή να τον πετύχω. Πού απάει. Και κατάλαβες. Πόσο φαίνεται το δίδυμο μπροστά Ραούχο με Πρίγιοβιτς. Ποιος θα μαρκάρει πίσω. Χωράνε. Πολύ καλά χωράνε. Αλλά ποιος θα μαρκάρει πίσω. Αυτό είναι θέμα του. Δηλαδή θα παίξουμε με δύο φορ. Ναι. Και δύο εξτρέμ τέσσερις. Δύο κόφτες. Δηλαδή χωρίς δεκάρι. Κοίταξε, δεν λέω απαραίτητα τον Αραούχο. Εννοώ το παίκτη σαν στυλ του Αραούχο. Ακριβώς ίδιο δηλαδή. Μπορεί να πάρει κάποιον άλλον από άκου, ας πούμε. Να βρει ίδια χαρακτηριστικά. Κοίτα, ο Αραούχο ήταν αρθεί στον ΠΑΟΚ, αλλά ήταν μπεκροκανάτα και αλκοολικός. Ναι, εντάξει, το ξέρω. Τον πήραν εκεί πέρα. Ναι. Τώρα αν δεν πίνει, δεν κάνει, δεν καπνίζει κτλ. Είναι παικτάρας. Αν πέσει στην ιστορία να πίνει, να κάνει και να ράνει, θα αρχίσει να σέρνεται. Φαίνεται το παιδί ότι. Δεν ξέρω, πίεσε από τοξίνωση, δεν ξέρω τι έκανε. Εμένα μου αρέσει σαν παίκτη. Καλό παίκτη είναι. Δηλαδή, όταν βλέπω ένα center forward που ενώ δεν είναι ψηλό, έχει κεφάλι. Έχει τρίπλα. Έχει σουτ. Έχει το ένα σμέναν. Ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Και σε μια φάση, όχι να ξεκινήσει εξτρέμ, σε μια φάση μπορεί να βγει η ομάδα του και να πάρει την μπάλα να βγει εξτρέμ, να κάνει κούρσα να φάει τον back. Ναι. Σε ένα σμέναν. Όχι το στόπερ, να φάει τον μπακ. Δεν το θέλω στα πλάγια εγώ καθόλου. Δεν το θέλω κι εγώ στα πλάγια, δεν μ' αρέσει. Χάνεται. Όχι. Χάνεται. Ναι. Δεν είναι μοιραλά να παίζει δύο θέσεις. Μπράβο. Είναι μια κλάση πιο πίσω. Ναι. Πιο πίσω είναι. Πώς θα το κάνουμε. Έτσι. Αλλά από το δικό μας το Πρίγιοβιτς εδώ, ο οποίος είναι στο κεφάλι τόνους καλύτερος από τον Αραούχο και πολύ καλό σουτέρ, δεν έχει τη διείσδυση και δεν έχει και την ταχύτητα. Εκεί μειονεκτή. Γι' αυτό είπα ότι ο ένας με τον άλλο αλληλοσυμπληρώνονται, πιστεύω. Αν τους έχεις και τους δύο υγιείς, τον ένα με την κλίδα εντάξει και τον άλλον έξω από τα μπαρ, είναι πολύ καλό δίδυμο. Εντάξει. Γεια χαρά. Επόμενος κύριος, πρώτο-τελευταίος. Καλημέρα. Έλα ραπ. Καλώς τώρα. Τι κάνεις αγόρι μου. Την παλεύω. Την παλεύω καλά. Την παλεύει. Ναι. Εντάξει. Υγεία καλά, εντάξει. Πήγαμε καλά. Ωραία η προπονησούλα σήμερα, 5 χιλιόμετράκια, τα βάρη μας. Κάνεις, πώς? Πόσα χιλιόμετρα κάνεις τρέξιμο? 5 χιλιόμετρα. Σε πόσο χρόνο τα κάνεις? 32 και μισό. Καλώς είσαι φίλε. Ναι. Εγώ είμαι 28 και τα κάνω σε 35. 7 λεπτά το χιλιόμετρο. Κοίταξε, μπορείς εκεί, να τα πας και καλύτερα. Εγώ άμα θέλω, κοίταξε, άμα θέλω... Να το ζωρίσω, δηλαδή τι να πει, να την πάω 160 σφιγμούς στην καρδιά, το κάνω και σε 30. Δεν το κάνω. Μπορεί να κάνω. Μπορεί να κάνω. Πώς είπες? 5 χιλιόμετρα την ημέρα τα κάνεις? Όχι, κάνω δύο φορές την εβδομάδα 5 χιλιόμετρα και ή δύο ή τρεις φορές κάνω το box. Έλα ρε φίλε, μας ακούσεις τότε. Εσύ φτάσεις 49 να κάνεις 5 φορές την εβδομάδα προπόνηση και να είσαι πιο fitness, να πούμε. Να κάνεις 4 εκπομπές τη μέρα, να έχεις οικογένεια, να έχεις χορηγούς, να έχεις να πληρώνεσαι, να έχεις να κάνεις να πούμε. Έχεις πολλά. Μπορεί να τα κάνεις τα 49 μετά. Τρέχεις όλη μέρα. Τι κάνω, κάθομαι στο καφενείο. Εντάξει, καλά κάνεις. Κάνεις υπουροπίνεις. Όχι. Δεν έχεις αλκοόλ δηλαδή τέτοια πράγματα. Πίνω μια μπύρα τώρα, χωρίς αλκοόλ 0%. Φίξ πώς λέγεται, δεν ξέρω. Μια μπλε είναι. Ωραίο, ρε φίλε. Αλλά δεν πίνω. Ούτε με 1%, γιατί το αλκοόλ εμένα με ρίχνει. Όταν λέω με ρίχνει. Φυσική κατάσταση. Παλιά, στα 30 μου, κοπάναγα τσίπουρο. Κοπάναγα. Αλλά τότε δεν είχα παιδί, δεν είχα γυναίκα, δεν είχα 4 εκπομπές, δεν είχα τρέξιμο. Ήμουνα πιο χαλαρός. Δηλαδή έπινε στην παρέα, δηλαδή. Έπινα, αλλά το ελάχιστο. Όλα, εντάξει, παλιά λες τώρα αφού τα καπάναγες τώρα. Δηλαδή και, κοίτα, εμένα η παρέα μου ήταν όλοι αλκοολικοί. Εκτός από 3-4, οι οποίοι ας πούμε δεν πίναν. Ήταν αλκοολικοί. Ακολουθούσα εγώ και πιτσιρικάς πάντα. Αλλά δεν έπινα. Έτρωγα. Έτρωγα πολύ. Τα ντερά μου έτρωγα. Αλλά δεν έπινα. Νοικοκύρης ήσουν γι' αυτό. Όχι ρε, ξέρεις κάτι. Εγώ ήμουν πιο πολύ γαλακτοκομικός τύπος. Δηλαδή ριζόγαλα, κρέμες, γάλατα κτλ.
Όπως λέει ο Αλέφαντος, ο γαλακτοκομικός, δεν είναι πότε. Φίλε, τα καουλιτάρια σου αφού μου λες ότι ήταν αλκοολικοί. Όλοι. Τώρα μα τους δεις, να πίνουνε. Τα καουλιτάρια σου, ήταν αλκοολικοί δηλαδή. Το 80%. Άρα εσύ ήσουν εντάξει, ήσουν εξαίρεση. Εγώ έκανα τον αθλητισμό, μόνος μου. Τους ακολουθούσα. Φρεγό πήγαινα στο. Με πηγαίναν σε ένα κόρους. Ένα κόρους ήταν ένα μπουζουξίδικο κόρους. Είχα ένα μπουζουξίδικο κόρους. Είχα ναφα μπουζουξίδικο κόρους.